Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Πλούσια και η απόψινή βραδιά από άποψη πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε σύγκρουση στη Βουλή, είχαμε 100 εμβολίες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Έχει ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον και οι εικόνες και η ουσία όλων αυτών που υπόθηκε. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η μάχη, συνεχίζεται ο πόλεμος. Έχουμε αποχωρήσεις στελεχών που πρόσφυγε στον κύριο Κασελάκη. Εκεί είναι όλοι σε αναμονή του ποιος θα είναι ο πρώτος που θα τραβήξει την πρίζα για να αλλάξουν τα κοινοβουλευτικά δεδομένα όσον αφορά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλοι λοιπόν τηρούν μια στάση αναμονής. Πριν ξεκινήσω με την παρουσίαση των απόψινών προσκεκλημένων, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την προτίμηση που δείχνετε στο Evening Report και συνολικά στο One Channel και φαίνεται από τους αριθμούς της τηλεθέασης, από τη τηλεθέαση που καταγράφει κάθε βράδυ αυτή η εκπομπή. Ξέρετε, δεν μένουμε στους αριθμούς ή έτσι όπως έχουμε συνηθίσει λάθος να λέμε στα νούμερα, δεν στεκόμαστε ποτέ σε αυτά. Ωστόσο, οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε κάθε βράδυ και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, γιατί αναγνωρίζετε και η δική μας δουλειά και η θέλησή μας να είμαστε, όπως λέμε, εντάξει απέναντί σας. Ο Γιώργος Μουρούτης είναι εδώ, ο διευθυντής του thepresident.gr. Γιώργο μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Δίπλα του ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρωθυπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε Βουλγαράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλυτριά μας, είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Μαρία μου. Είναι δίπλα ο Κώστας Λασκαράτος, είναι αδελφός μου από το Earth News. Καλώς ήρθες, Κώστα μου. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ. Χάρης Ιωαννού, διευθυντή σύνταξη του thetalk.gr. Χάρη μου, καλώς ήρθες και εσύ. Καλησπέρα. Αν και θα προτιμούσα να με έχεις δίπλα στη Μαρία Καρακλιούμη, αλλά θα κάνω υπομονή. Πήρα τη θέση. Πρόλαβα. Σε είχα προειδοποιήσει, Χάρη μου, όχι Κώστα μου. Με πρόλαβε ο Λασκαράτος. Μην μπαίνει σε αυτό, Κώστα. Ναι. Είναι μάχη που γίνεται εδώ και μήνες. Τους είχα προειδοποιήσει, θα τους αλλάξω θρανείο. Ζήτησε με ξεκίνηση σκέψου όμως την αυρότητα του Χάρη Ιωάννου μετά τον Glass for Lore που έχασε προχθές, που θέλει ακόμα να κάθε δίπλα μου. Κατάλαβα. Μάλιστα. Θα πάει πολύ αυτή η βραδιά αντί να αφήσω να εξελιχθεί. Και Λάμπρος Καλαρίτης από τα Παραπολιτικά. Καλώς ήρθες, Λάμπρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη σύγκρουση που είχαμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά στον προσωπικό γιατρό, κάτι που ομολογουμένως έχει πάει και έχει έρθει αρκετές φορές, το λέμε την αλήθεια. Τα κέντρα υγείας και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Η σύγκρουση κυρίως εστιάστηκε στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που θέλει όλους τους εργαζόμενους, τους νοσηλευτές και γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Τώρα κάνω μια μικρή περιγραφή, πολύ γρήγορη περιγραφή. Ο κύριος Ανδρουλάκης ομολογουμένως δέχτηκε και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη ρητορικά από τον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρω ότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, αλλά μου έκανε εντύπωση, εστίασα στο κομμάτι που είχε να κάνει με την αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη στην κηδεία Μπουτάρη. Είπε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θέλησες να μην είσαι στην κηδεία γιατί δεν μπόρεσες να αντιμετωπίσεις το Μητσοτάκη, δεν θες να βλέπεις το Μητσοτάκη. Μου φάνηκε πολύ ξένη αυτή η κουβέντα, οφείλω να πω, εντός του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Θα τα δούμε όμως και στην ουσία τους και στους τύπους, όπως λέμε. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό έτσι, απόσπασμα για το τι έγινε και πώς είχε η σύγκρουση αυτή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, αντί άλλης τοποθέτησης, πληροφορήθηκα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μία τροπολογία. Λοιπόν, είναι μία τροπολογία αντιγραφής ερώτησης, την οποία είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2020. Ποιο είναι το αίτημα, προσέξτε, ποιο είναι το αίτημα να ενταχθεί όλο το προσωπικό του ΕΣΥ στα βαρέα. Δείγμα της αγωνίας σας, κύριοι συνάδελφοι, να αντικαταστήσετε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και στα λάθη του. Παράλληλα όμως, προσέξτε, πριν ακόμα θα έρθω στην ουσία, μην στεναχωριέστε. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν. Παρακαλώ, όχι διακοπές. Ακόμα, όχι διακοπές. Παρακαλώ. Πριν ακόμα διαλυθεί, σπέβδεται να πάρετε τη θέση του κάτω από τη σκιά του λεφτόδετρου. Και άρχισε τώρα να μας πείτε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα του όχι, του αρνητισμού, του λαϊκισμού. Συνθίζεται πια να χρησιμοποιείτε την έκφραση «ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ».
Αντί να ασχολείστε με τα όχι του Πασόκ, που είναι όλα λογικά, ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας. Και έρχομαι τώρα στο παροιμιώδες επιχείρημα του κύριου Μητσοτάκη. Αν λέει ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, αύριο το πρωί θα φύγουν 6.500 υγειονομικοί από το σύστημα. Μα καλά, δεν τον προστατεύετε εσείς και οι συνεργάτες του? Δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι απαιτούνται 12 ολόκληρα χρόνια ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγινά για να θεμελιώσει κάποιος δικαίωμα συνταξιοδότησης? Πώς θα φύγουν αύριο το πρωί, κύριε Μητσοτάκη, 6.500 άνθρωποι από το σύστημα υγείας? Συνεπώς, η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό είναι το 2% του μισθού, που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του κράτους και το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την κοροϊδία, την τεράστια κοροϊδία που τους κάνατε. Αντιθέτως, θα έρθουν αυξημένες εισφορές των υγειονομικών που θα αιμοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Και έτσι θα θεραπεύσουμε μια μεγάλη ανισότητα που υπάρχει. Να υπάγονται στα βαρέα και ανθυγινά ιδιωτικοί υπάλληλοι του χώρου υγείας όπως οι νοσηλευτές, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά να μην απολαμβάνουν το ίδιο καθεστώς ασφάλισης. Είστε η χειρότερη εκδοχή του λαϊκισμού. Γι' αυτό μαθήματα υπευθυνότητας όχι για εμάς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δυστυχώς για σας και ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, σας έχει πάρει πια χαμπάρι. Και έρχομαι τώρα στο μείζον, βαρέα και ανθυγινά. Τι είπε ο κύριος Μάντζιος και τι είπατε κι εσείς? Ότι και να την ψηφίζαμε σήμερα, κανείς δεν θα έφευγε, γιατί πρέπει να μείνει μέσα 12 χρόνια. Έτσι σας είπαν αυτοί οι φωστήρες που σας έγραψαν την τροπολογία? Δεν ξέρετε ότι μόλις ψηφίσει τα βαρέα και ανθυγινά, όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 62 ετών μπορούν να εξαγοράσουν τα ένσημα και να βγουν σύνταξη το επόμενο δευτερόλεπτο? Δεν ξέρετε ότι αυτό δεν μπορείτε να απαγορεύσετε να το κάνετε ακόμα και αν το γράψετε ρητό στην τροπολογία, γιατί έχει κριθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό του δικαίωμα? Όταν είπαμε για 7.500 θα φύγουμε, οι 7.500 είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα 62 χρόνια και δίνοντας 4.000 ευρώ θα έβγαιναν αμέσως στη σύνταξη. Αυτό ο κύριος Μάντζιος δεν σας το είπε. Ο συντάκτης τροπολογίας δεν σας το είπε, ο κύριος που είναι εκπρόσωπο, που είναι και ειδικός εργατολόγος. Αλλά είναι λογικό να μην σας το πει, γιατί οι πελάτες του αυτό θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό έχει έρθει η ώρα η χώρα μας να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση. Και εμείς είμαστε έτοιμοι το επόμενο διάστημα να ανοίξουμε ένα ευρύ διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, για να συγκροτήσουμε ένα πραγματικά σύγχρονο, ανθεκτικό, προηγμένο και προοπτικό σχέδιο ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Όμως, μια και είπατε για την αθεώρηση του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης, δεν είχατε σε 30 λεπτά ομιλίες να πείτε εσείς οι κοινωνικά ευαίσθητοι μία φράση για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία που ψηφίζουν την τροπολογία σήμερα? Ούτε μία φράση. 37.000 συμπολίτες περιμένουν πάρα πολύ καιρό, θα πάνε να χειρουργηθούν δωρεάν από τις 27 Νοεμβρίου και μετά, 28 για την ακρίβεια, 28 Νοεμβρίου και μετά. Γι' αυτό δεν είχε το ευαίσθητο Πασόκ να πει ούτε μία φράση. Μπορεί να είστε ζαλισμένος από ταξίδι επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι είχατε πάει στην κηδεία του αημνήστου πλέον Μπουτάρη. Περιέργως είδα λίγο τα πλάνα στην τηλεόραση και οι θέσεις ήταν άδεια στην κηδεία. Δεν ήσασταν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον φύγατε νωρίτερα. Ίσως όταν βλέπετε το Μητσοτάκη τελικά να το βάζει στα πόδια. Το να χρησιμοποιείτε η μνήμη ενός ανθρώπου για το σόου, για το σόου του κ. Γεωργιάδη είναι ντροπή. Είναι ντροπή για τα ήθη του κοινοβουλίου. Εγώ δεν έχω πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Πήγαμε τη συμβατική πτήση. Τίμησα τον αείμνηστο δήμαρχο Θεσσαλονίκης που πολεμήσατε. Που πολεμήσατε τις προθετικές του ιδέες για μια ανοιχτή πόλη και επέστρεψα πίσω στην κοινοβουλευτική μας διαδικασία. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Δεν αξίζει ο διάλογος πάνω σε αυτά τα μικρά και ποταπά, κύριε Γεωργιάδη. Μάλιστα. Αυτά υπόθηκαν σήμερα στη Βουλή. Εγώ κρατάω. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με την ουσία. Έτσι.
Το άλλο βέβαια, εγώ επειδή ασχολούμαστε και με αυτό το κομμάτι της εικόνας, τα πολιτικά πράγματα της χώρας, οφείλω να πω ότι μου έκανε και εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά ένας εντελώς απαξιωτικός τρόπος και για τον κύριο Τσουκαλά, για παράδειγμα, που είπε αυτός που έχετε για εκπρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και για την αναφορά του στην κηδεία Μπουτάρη. Δεν ξέρω, Κώστα, ήθελα ένα σχόλιο να ξεκινήσω από σένα. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε δει όλοι, αλλά όσοι είναι πολύ μέσα στα πράγματα πάντα το ξεχνάνε, ότι όταν υποτιμάς τον αντίπαλο έρχεται η ώρα που σε ξεπερνά χωρίς να καταλάβεις τον τρόπο. Τώρα σε αυτή την χώρα έχουμε μάθει να τιμάμε τους νεκρούς μας αιώνες τώρα και όχι να τους χρησιμοποιούμε. Δεν ακούγεται καθόλου ωραίο, δεν ταιριάζει όχι με τα ήθη του κοινοβουλίου, αλλά με της κοινωνίας το να χρησιμοποιείς τέτοιου είδους επιχειρήματα. Και νομίζω εδώ μπαίνει τελεία για να μην το τραβήξουμε κι εμείς όπως το τράβηξαν στη Βουλή. Και δεν το τράβηξε μόνο ο κ. Γεωργιάδης, είδα και από άλλες πτέρυγες να το τραβούν και να χρησιμοποιούν τη μνήμη του Μπουτάρη με έναν τρόπο εξαιρετικά ποταπό. Τη μνήμη του Μπουτάρη που είχε πει, και δεν το ξεχνάμε, ότι 10.000 ψήφους χρυσαυγητών εγώ τις πετάω στη θάλασσα και δεν τους θέλω. Mm-hmm. Ναι. Οφείλουμε να πούμε έτσι και για τους τύπους. Δεν είχε ζητηθεί και η αλλαγή της ώρας παρέμβασης του κυρίου Ανδρουλάκη για να παρευρεθεί στην κηδεία Μπουτάρη και δεν έγινε αποδεκτό από τη Βουλή. Okay, απλώς θέλω να πω ότι πρακτικά φρόντισε να είναι πίσω στο κοινοβούλιο, αλλά περισσότερο είναι δευτερεύον αυτό. Περισσότερο εγώ ζήτησα ένα σχόλιο και καλά έκανες και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι είναι επί της ουσίας ακραίο και δεν χρειάζονται τέτοιες αναφορές, δηλαδή είναι καλύτερο να μένει στην ουσία. Δεν ξέρω. Μαρία. Τώρα δεν ασχολιάσω. Καταρχάς υποτιμά την νοημοσύνη όλων, υποτιμά και τον ίδιο τον εαυτό του ο κ. Γεωργιάδης με αυτά που λέει, γιατί προσωπικότητες σαν για αυτή του Γιάννη Μπουτάρη μακάρι να υπήρχαν και άλλες και στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική γενικά. Τώρα, όταν πάμε στην ουσία της συζήτησης. Ναι, όχι, για την ουσία, αν θα μπει, βεβαίως. Α, και για τους υγειονομικούς. Ναι, βέβαια. Ναι, το θέμα το νομοσχέδιο των υγειονομικών, το γεγονός ότι οι υγειονομικοί δεν βρίσκονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ντροπή για τη χώρα. Και μιλάω για τους. Είναι οι νοσηλευτές που είναι εκείνοι οι οποίοι δεν εντάσσονται. Να σας πω το εξής. Ήδη από τη δεκαετία του 80, το 1983, διεθνώς είχε αρχίσει να μετριέται το σύνδρομο εξουθένωσης στους νοσηλευτές. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα μετρίεται σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Μετρήσαν λοιπόν την επαγγελματική εξουθένωση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πέραν το ότι είναι σε μια πολύ επικίνδυνη δουλειά ακριβώς γιατί βρίσκονται με ανθρώπους αρρώστους και μπορεί να μεταδοθούν και μικρόβια κτλ. Και να ασθενήσουν, έχουν και ένα συναισθηματικό φορτίο το οποίο πρέπει κάθε φορά να διαχειριστούν. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Αγγλία και στην Ιρλανδία, το να έχει μια οικογένεια, έναν άνθρωπο που είναι νοσοκόμος ή νοσοκόμα, περιπίτιμη, είναι πάρα πολύ περήφανη οικογένεια. Πολύ πιο περήφανη από το να έχει ένα γιατρό. Γιατί παραδοσιακά, επειδή και στον πόλεμο οι νοσοκόμες βοήθησαν πάρα πολύ και μετά βοήθησαν και τη χώρα και τα ορφάνα κτλ., είναι πάρα πολύ ψηλά στο αξιακό του σύστημα. Και βεβαίως θα σου πω και μια ιστορία. Μια γυναίκα που σήμερα είναι περί τα 85, όταν ήταν Αγγλίδα νοσηλεύτρια, ήταν νοσηλεύτρια σε ένα νοσοκομείο καρκίνου τη δεκαετία του 80 και του 90. Όποιος έμπαινε μέσα με καρκίνο από τους ασθενείς, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Αυτό λοιπόν το φορτίο πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να το διαχειριστούν. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια που έχουμε και πιο πολλές ασθένειες κτλ. Και να πω και κάτι άλλο. Προς τιμήν του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, αμέσως μετά τον COVID είχε γίνει μια μεγάλη έρευνα επιστημονική μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιάς, στην οποία είχα εργαστεί, όπου είχαμε μετρήσει το τι πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, οι υγειονομικοί, που ήταν στην πρώτη γραμμή, οι νοσηλευτές. Και πραγματικά τα αποτελέσματα έδειχναν ότι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια και να μην σας πω ότι έπρεπε να έχει λυθεί την πρώτη μέρα που άρχισε ο COVID. Κοίτα, όχι να είμαστε 5 χρόνια μετά και ακόμα υπάρχει, το συζητάμε. Εγώ ακούω και την απάντηση που δίνει η κυβέρνηση, αν και προσπαθώ λίγο να το διαχειριστώ, να το εντάξω σε ένα λογικό πλαίσιο. Που τι λέει? Λέει λοιπόν, απαντά ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση συνολικά, ότι αν βάλουμε στα βαρέα και ανθυγιεινά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αμέσως την επόμενη στιγμή έχεις 7.500 εκτός. Και για θα σας εξαρτηθούν. Ναι. Το ακούω αυτό και το ακούω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αριθμητικό, είναι στατιστικό, είναι πραγματικό. Άρα θα συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν αυτό σε μεγαλύτερη ακριβώς ηλικία, αυτό να εξουθενώνονται ακόμα περισσότερο, γιατί δεν τολμάμε να τους βάλουμε στα πράγματα. Ακριβώς αυτό λέω, επειδή κατάλαβες τι λέω, ότι μαθηματικά μπορεί και είναι έτσι, δεν αμφισβητείται. Αυτό δεν το λες κοινωνική ευαισθησία πάντως. Ξαναλέω ότι μαθηματικά, στατιστικά, το ακούω, είναι σοβαρό επιχείρημα, αλλά ισχύει το επιχείρημα αυτό στο οποίο αναφέρεσαι. Δηλαδή, τι κάνεις?
λες στον κόσμο, επειδή τα έχω κάνει όχι εγώ, επειδή το σύστημα είναι χάλια, δεν μπορώ να πάρω άλλους, δεν βρίσκω άλλους οτιδήποτε άλλο. Άρα θα κρατήσουμε ανθρώπους στα 62, ανθρώπους στα 63, 65, ακριβώς, οι οποίοι δυσκολεύονται γιατί και οι άνθρωποι μεγαλώνουν, να κάνουν οσηλίες, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπους στα 30 να το κάνουμε. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος για το οποίο ο αριθμός των ιατρών δεν μπορεί να γίνει ο σωστός. Σωστός είναι αυτός που όταν χρειάζεσαι γιατρό, τον βρίσκει στην ώρα του ακριβώς και δεν μπαίνει σε καμία λίστα αναμονή, επειδή ξαφνικά έρχεται κάποια χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαντάζομαι οι εμπνευστές του Ταμείου Ανάκαμψης δεν εμπνεύστηκαν ότι θα με τα χρήματα σε κάποια απογευματινά χειρουργία. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Μετά μπήκαν στη χώρα, έπρεπε να τα πληρώνουν. Ένα άλλο κομμάτι, πολύ σοβαρό. Τα χρήματα αυτά είναι σποράκι για να γίνει δέντρο σε κάποια χρόνια. Αυτό το σποράκι τώρα είναι για να γίνει εξιτήριο. Για να γίνει εξιτήριο από το χειρουργείο. Εν πάση περιπτώσει, ένα τρόπο είναι να μην φεύγουν, να μην συνταξιδοτούνται οι άνθρωποι. Πότε, μέχρι να πεθάνουν. Εντάξει. Ο άλλο τρόπο είναι να φέρει νέο προσωπικό. Υπάρχει όμω ένα στοιχείο στο νομοσχέδιο, το οποίο δεν το είπε η αντιπολίτευση, το είπε ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο υποψήφιος της Ελλάδος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε λοιπόν? Ότι το βασικό αντικίνητρο για να έρθει κάποιος στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι ούτε η μισθή, ούτε τα εξουθενωτικά ωράρια, ούτε ή μία αξιοκρατία που δεν θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει την ώρα που πρέπει, αλλά είναι και αυτή η εισαγωγή του αγροτικού ιατρού και αυτό το πρώτο ξενίτεμα σε παιδιά τα οποία έχουν στρωθεί και έχουν διαβάσει, έχουν μπει στην ιατρική, έχουν τελειώσει με εξαιρετικές επιδόσεις κτλ. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνουν στο σύστημα υγείας. Αυτό όμως τώρα με τον αγροτικό ιατρό να μην το αφήσουμε παραπίσω, γιατί τα μαρέα και ανθυγιεινά είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά έχει δίκιο η Μαρία, είναι ντροπή να, να το συζητάμε και να βάζουμε τα ένσημα. Προσωπικός ιατρός, αγροτικός ιατρός. Οι αγροτικοί ιατροί μπορεί να γίνουν προσωπικοί ιατροί. Λέμε δηλαδή ότι εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, οι γονείς, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θα έχουν ως προσωπικό ιατρό τον άνθρωπο που εμπιστεύονται παραπάνω και το πρόβλημα της υγείας του, ένα παιδί που βγήκε μόλις από το πανεπιστήμιο. Ανειδίκευτος είναι ο ανειδίκευτο, όρος. Έναν ανειδίκευτο. Αυτή η σχέση είναι σχέση εμπιστοσύνης με τους γιατρούς, με τον προσωπικό ιατρό. Ο αγροτικός ιατρός έχει ένα 12μηνο. Mm-hmm. Άρα μέχρι να αποκτήσω εγώ τη σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό μου, τον νυφλή, έχει φύγει, έχει πάει αλλού και έχει έρθει ο επόμενος ανειδίκευτος για να μάθει ιατρική μέσα από τα δικά μου ιατρικά προβλήματα. Πλάς ένα, εκτός από τους αγροτικούς ιατρούς που μπαίνουν, υπάρχουν και αυτοί που βγαίνουν. Γιατί έως τώρα είχες προσωπικό ιατρό, τον καρδιολόγο σου, τον νεφρολόγο σου, όλοι αυτοί οι κλάδοι φεύγουν και μένει μόνος ο παθολόγος και η γενική ιατρή. Βάζω και τους παιδιάτρους, επειδή είναι και τα παιδιά. Είναι πολύ βασικό, γιατί είναι από τη μία ο πολίτης που θα έχει το ταμπελάκι ή το χαρτάκι ότι έχω προσωπικό ιατρό, αλλά μπορεί να έχει αγροτικό ιατρό ή τον γιατρό που δεν θέλει. Και είναι από την άλλη το σύστημα και οι άνθρωποι αυτοί που είναι ικανοί άνθρωποι, είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, είναι πολύτιμοι άνθρωποι που θα έχουν όλους εμάς ουρά από πίσω πρόβλημα. Όσοι έχουν νοσηλευτεί ή έχουν επισκεφτεί ανθρώπους τους που έχουν νοσηλευτεί, καταλαβαίνουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε και ευνόητα και απολύτως λογικά να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Είναι προφανές το γιατί, δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Όλοι έχουμε μια εμπειρία είτε εξιδίων είτε από συγγενείς, φίλους κλπ. Άρα αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση περί της άμεσης εξόδου, αν γίνει αυτό, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Το ακούω. Αλλά θα πρέπει από την άλλη, δηλαδή, λέει, κάνεις δουλειά πολύ καλή, προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, η δουλειά σου θα έπρεπε να εντάσσεται στα βαρέα, αλλά αν στα δώσω, θα φύγεις. Δεν είναι αυτό η απάντηση. Θα πρέπει να βρεθεί ένας έμεσος τρόπος, ώστε και να πάρουν αυτά που πρέπει, ενώ χρηματικά, την οικονομική αποζημίωση, και να μην υπάρξει το αποτέλεσμα που λέει η κυβέρνηση, δηλαδή να διάσουν ξαφνικά 7.500 πόσες θέσεις. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να αποζημιωθούν με τον τρόπο που πρέπει, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει μια γενική στρέβλωση. Επίτρεψέ μου να πω ότι μια σειρά από ειδικότητες που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, από γιατρές και νοσηλευτούς μέχρι πιλότους και κυβερνήτες φρεγατών, παίρνουν πολύ λίγα λεφτά σε σχέση με αυτό που προσφέρουν. Αναφέρομαι σε ειδικότητες, σε λειτουργήματα ή σε άλλα, τα οποία προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουν άλλοι στο δημόσιο ή σε ημικρατικές θέσεις, που είναι πολλά περισσότερα, χωρίς να αντιστοιχούν σε προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να είναι τεχνοκράτες, μπορεί να είναι όντως υψηλής εξειδίκευσης και να πρέπει να παίρνουν κάποια χρήματα συγκεκριμένα για να κάνουν την τεχνοκρατική δουλειά, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να είναι ανθρώπους οι οποίοι είτε παίζουν τη ζωή τους κορονα γράμματα. Και αυτό αφορά και τους πιλότους και τους νοσηλευτές. Για διαφορετικό λόγο, όλοι αυτοί
κινδυνεύουν, έτσι, έχουν, θέτουν τη ζωή τους σε ένα κίνδυνο για διαφορετικούς λόγους. Οι νοσηλευτές για ευνόητους λόγους, οι πιλότοι για άλλο, οι κυβερνήτες για κάτι. Άρα εκεί θα πρέπει να έχουμε ως κοινωνία έναν εξορθολογισμό. Θα πρέπει κάποιοι αυτοί που, κάποτε αυτοί που προσφέρουν να παίρνουν τα αντίστοιχα. Ειδικά αυτοί που θέτουν τη ζωή, ακόμα και τη ζωή τους. Είναι και οι συνθήκες και οι συνθήκες συνταξιοδότησης και όλο το κομμάτι. Όλο το πακέτο. Δεν μπορεί κάποιο. Καλώ να παίρνει αν έχει μια τόσο υψηλή εξειδικευσή. Δεν λέω ότι θα πρέπει να παίρνουν όλοι ψίχουλα, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να παίρνουν ψίχουλα αυτοί που δεν πρέπει. Σωστό είναι αυτό που λες. Χάρη. Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσω πριν την υγεία. Ένα μικρό σχόλιο για τα όσα ακούσαμε για την κηδεία Μπουτάρη. Εγώ πραγματικά απορώ. Όταν εκπροσωπείς το κόμμα των Παπαγεωργόπουλων και των Ψωμιάδων, θέλει λίγο θράσος για να βγαίνεις και να λες που ήταν ο Ανδρουλάκης και η καρέκλα του Ανδρουλάκη. Δηλαδή που πήγε ο Ανδρουλάκης, πήρε το αεροπλάνο, πήγε στη Θεσσαλονίκη, της γραμμής, έτσι. Mm-hmm. Δεν πήγε με στρατιωτικό ελικόπτερο να δει παράσταση Λιγνάδη, έτσι. Πήρε το αεροπλάνο της γραμμής για να πάει στην κηδεία του Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και τώρα να βγαίνεις και να λες ότι αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ άσχημο σαν εικόνα. Εγώ απορώ με τους τόνους που χρησιμοποιήσει ο Υπουργός Υγείας και στη θέση του θα μπορούσε να έχει ζητήσει ένα συγγνώμη και να έχει λήξει το ζήτημα. Δηλαδή, τώρα το να μην έχει ζητήσει ένα συγγνώμη μας δίνει εμάς την πάσα να τον σχολιάζουμε και να τον ξανασχολιάζουμε. Ναι. Αυτό τώρα για το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά στην υγεία, προφανώς οι περισσότεροι θα πούνε γιατί να μην έχουν βαρέα και ανθυγινά. Εδώ πρέπει να δούμε και ένα θέμα λίγο τι γίνεται με τα πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, λέει τώρα η κυβέρνηση και εμείς το παίρνουμε ως θέσφατο. Άμα κάνουμε, λέει, αποδεκτή την τροπολογία του Πασόκ ή του οποιοδήποτε, θα φύγουν, λέει, την άλλη μέρα 7.500. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Εάν δεν γίνει, όπως και δεν έγινε αποδεκτή η τροπολογία του Πασόκ, υπάρχει προγραμματισμός της κυβέρνησης για να προσλάβει στα επόμενα 3-4 χρόνια που οι σημερινοί 7.560 διάχρονοι που μας λέει θα συνταξιοδοτηθούν? Έχεις ακούσει κάποιο προγραμματισμό προσλήψεων? Προγραμματισμός ξαφνικά... υπάρχει. Ναι, όχι, εγώ προγραμματισμό ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια θα προσλάβουμε 7.500 γιατρούς και νοσηλευτές. Ούτε έχω ακούσει, ούτε νομίζω να υπάρχουν στην Ελλάδα 7.500 γιατροί και νοσηλευτές. Το 7.500 δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι υπάρχει, δεν είναι γνωστό, δεν το ξέρω προσωπικά, ενώ ότι είναι γνωστό ότι περνάνε σε μια διαδικασία προσλήψεων σταδιακά. Αλλά συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα το ότι επειδή θα μου φύγουν τόσοι, δεν μπορώ να τους συνταξιοδοτήσω τους υπολείπους ή να μην τους βάλω στα βάρα και αθυγινά και εν πάση περιπτώσει. Επειδή έκανα λίγο ρεπορτάζ σε σχέση με την απάντηση αυτή, γιατί δημοσιογραφικά μου καρφώθηκε μετά λίγο στο μυαλό ότι δεν γίνεται να λες κάτι τέτοιο. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Για το ΣΟΤΑ, για παράδειγμα, έχει βρεθεί η πρόνοια αυτή για να μην συνταξιοδοτηθούν αμέσως, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας που σου λέει θα φύγεις λίγο αργότερα να παίρνω. Και πολύ ενδιαφέρον αυτό. Άρα υπάρχει ενδιάμεση ρύθμιση για μαθήματα. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζω. Έτσι. Ναι. Άρα εδώ, αν μου πει και κλείνω με αυτό, άρα εδώ πρέπει. Πάλι δεν συζητάμε και την ουσία, δηλαδή εντάξει, είναι τα βαρέα και ανθυγινά, είναι ο περίφημος προσωπικός γιατρός που ουσιαστικά προωθούν ένα πράγμα το οποίο αμφιβάλλω αν θα εφαρμοστεί τώρα, θα είναι ανειδίκευτος ο προσωπικός γιατρός. Μα μου κάνει εντύπωση ότι γιατρός, είναι γενικός γιατρός, αυτό είναι η ειδικότητα χωριστή. Λάβρο, κάνω λάθος. Ο προσωπικός γιατρός δεν είχε ξεκινήσει. Εδώ και 15 χρόνια. Ο προσωπικός γιατρός ξεκίνησε επί Πολάκη. Σε διάφορες εκδόσεις. Γραφόμασταν στον προσωπικό γιατρό, πήγαινε στον προσωπικό γιατρό όπως μου έτυχε εμένα, ναι, και μου έλεγε. Γραφτήκατε, ναι, μπράβο μου λέγε. Λοιπόν, εγώ έχω προσφύγει, μου λέει, και δεν πρόκειται να δεχθώ κανέναν. Μάλιστα. Η Μαρία όμως Καρακλιού με πήγε στον προσωπικό γιατρό. Υπάρχουν άνθρωποι στην Αττική, εντός Αττικής, οι οποίοι έχουν προσωπικό γιατρό, αλλά είναι στη Λαμία. Είναι στην Καρδίτσα, γιατί εκεί βρήκαν, εκεί τους κούμπωσε το σύστημα. Τώρα υπάρχει μια αλλαγή. Επιπλεύρη νομίζω αυτό, Κώστα. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν βρίσκανε. Το μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα αυτό ήταν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι γιατροί. Οπότε καταλήγουμε σε πατέντες. Είναι σαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που από όταν ήμουν ιατρικός συντάκτης σχεδόν πριν 20 χρόνια, κάθε υπουργός υγείας εξήγηλε το ίδιο πράγμα. Έφερνε και από ένα νομοσχέδιο το οποίο έμεινε πάντα στα χαρτιά. Και τελευταία πρόταση, ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση επίσης. Να είσαι η κυβέρνηση των 7,5-8 δις απευθείας αναθέσεων και στην πρώτη πρόταση της αντιπολίτευσης που έχει μια πρακτική, ας πούμε, χρησιμότητα να μιλάς για λεφτόδεντρα. Αυτό εμένα με ξεπερνά λίγο. Εδώ έχουμε το βρετανικό σύστημα υγείας. Είναι στελεχωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό με Έλληνες γιατρούς. Το γνωρίζουμε όλοι. Γιατί και το γερμανικό.
Και το γερμανικό. Και το γερμανικό. Και το, σωστό, και το γερμανικό. Ίσως και το γερμανικό σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά και οι δύο, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για χιλιάδες Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι στελεχώνουν τα δύο συστήματα, και το γερμανικό και το βρετανικό, γιατί είναι οι καλύτερες οι απολαβές. Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε επιστήμονες για τους οποίους και το κράτος έχει επενδύσει και οι οικογένειες έχουν επενδύσει. Και αυτό το κεφάλαιο, το ανθρώπινο και το χρηματικό, το καρπώνονται άλλοι, που τους δίνουν καλύτερες απολαβές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, με αφορμή και τη συζήτηση που γίνεται συχνά πυκνά και την έχεις κάνει και εσύ εδώ για την έλλειψη γιατρών στα νησιά, παραδείγματος χάρη, γιατί είναι ένα κόστος, ας πούμε, έχει. Το κόστος σε σχέση με την απώλεια είναι αστείο. Και δεν το λέω αστείο ως σχήμα λόγου, σε σχέση με αυτό που χάνεις, δηλαδή με τα λεφτά που έχεις χάσει, που έχεις επενδύσει και τα έχεις χάσει, γιατί έχει πάρει όλος την αξία του και έχει πάρει μαζί του και το ΑΕΠ που θα σου άφηνε και το δημογραφικό που θα σου άφηνε και τα παιδιά που θα γίνουν εδώ και τα πάντα. Δηλαδή τον μόρφωσες, επένδυσες, το πήρε και πήγε αλλού. Αυτή η απώλεια λοιπόν, αν υπολογιστεί ο συνολικός κύκλος, έτσι, τι θα προσέφερε να έμενε εδώ και τι χάνεις που πάει έξω, θα δει κανείς ότι συμφέρει να δώσει όσα χρειάζεται το ελληνικό κράτος, για να τον κρατήσει για εδώ. Να μείνει εδώ και να μην έχουμε τα νησιά χωρίς γιατρούς. Ο Λάμπρος βάζει εθνική διάσταση σε αυτό που λέει. Ο Λάμπρος πάντως ξεκινάει από την κεφαλή, Μάνο. Έχω φίλο 35 που είναι διοικητής νοσοκομείου. Ήταν στη Γερμανία, σε μια περιοχή της Γερμανίας. Αποφάσισε να αλλάξει ζωή, να μετακινηθεί. Πήγε στην Αυστρία, άλλαξε χώρα δηλαδή. Έλληνας, με σπουδές στην Ελλάδα. Και τον πήραν και εκεί διοικητή του νοσοκομείου, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε αξιοκρατία. Ναι. Ενώ εδώ θυμάμαι κάποτε σε προηγούμενες κυβερνήσεις ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ να γίνεται διοικητής νοσοκομείου, και στην παρούσα κυβέρνηση, στο πρώτο της σχήμα, έναν ηλικιωμένο κύριο 80, 85, 90 πόσο ήταν, που τον είχαν βάλει, τον είχαν τοποθετήσει, τον είχαν φυτέψει όπως θέλει. Αλλά τώρα η διοίκηση του νοσοκομείου είναι σε ομοιρία. Δεν έχει λύσει. Περιμένουμε κάθε φορά το 15. Να κάνουν ένα πρώτο σχόλιο όλοι και να επιστρέψουν στα στέλνια. Καταρχάς, να πούμε ότι η άποψή μου είναι ότι στην πολιτική δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στατικά. Στο θέμα της υγείας, δυστυχώς, όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και μετά τη χρεοκοπία της χώρας βλέπουν την υγεία στατικά. Τι εννοώ με αυτό? Σύμφωνα με πολλές πρόσφατες έρευνες, η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσει αντίστοιχες πανδημίες με αυτή που βιώσαμε ολόκληρη ανθρωπότητα. Είναι προδιαγραμμένο ότι θα έχουμε τέτοιες πανδημίες μπροστά μας. Άρα, κάθε κράτος και κυρίως και η Ευρώπη αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί θα έπρεπε να επενδύσουν στην υγεία, γιατί η υγεία πραγματικά είναι αυτό που θα μπορεί να κρατάει τις κοινωνίες όρθιες. Έχουμε και ηθική υποχρέωση ως κοινωνία έναντι του προσωπικού, το οποίο κράτησε την κοινωνία με προσωπικό, ηθικό αλλά και ουσιαστικό κόστος, ανθρώπινο κόστος, την περίοδο της πανδημίας. Ότι όταν όλοι ήμασταν στα σπίτια μας και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι χρειάζονταν την βοήθεια, ήταν αυτοί που κράτησαν όρθια την κοινωνία. Και έχουμε και ως κοινωνία την ηθική υποχρέωση έναντι των αυτών των ανθρώπων, πέραν δηλαδή της επένδυσης, να το ξεπληρώσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ως αρχή είναι δίκαιο το να επενδύεις στο ανθρώπινο δυναμικό της υγείας. Νομίζω ότι και το κράτος για άλλον έναν λόγο, ως βασικές λειτουργίες του, έχει την υποχρέωση δύο πράγματα, την υγεία και την παιδεία, να προσφέρει στον αυτονόητο βαθμό στους πολίτες. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι όσες προσπάθειες και να κάνει το κράτος, στις υποδομές, στο ανθρώπινο δυναμικό, είναι αντάξεις οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες με αυτές που θα έπρεπε να είχαν, για πολλούς λόγους. Δηλαδή σε αυτές που είχαν επενδύσει, σε αυτές που έχουν πληρώσει την ασφάλειά τους, σε αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι κοινωνική επιταγή να υπάρξουν πρωτοβουλίες ουσιαστικές στην υγεία. Μία από αυτή, σε πρώιμο στάδιο, σε πολύ χαμηλό βαθμό κτλ., είναι και αυτή με τα απογευματινά χειρουργία, δηλαδή να προχωρήσει. Να σου πω κάτι, Γιώργο, που μου κάνει εντύπωση. Και έρχομαι αμέσως στον κύριο Βουλγαράκη να κάνει το πρώτο σχόλιο. Θέλω και να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Αμέσως. Απλώς θέλω να δούμε και την παράμετρο. Εγώ οφείλω να σας πω ότι μερικές φορές μου κάνει εντύπωση, έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε σε πολύ στατιστικές, μαθηματικές έως κοινικές απαντήσεις. Τι εννοώ? Στο ερώτημα εδώ και χρόνια, δεν θα ψάξουμε τώρα γιατί και πώς και τα λοιπά, γιατί δεν καταργούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ειλικρινώς απαντάει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα ήταν υπουργός ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης, ειλικρινώς, αλλά απόλυτα κοινικά, γιατί φέρνει πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά έσοδα. Τελειώνει. Δύο. Γιατί δεν μπαίνουν στα βαρέα ανθυγιεινά οι νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Γιατί θα φύγουν 7.500.
Θέλω να πω, αυτό που εσύ ονομάζεις κοινωνική επιταγή. Ναι, και υποχρέωση. Έχει... Ηθική υποχρέωση. Πρέπει να το λύσεις αυτό. Φεύγουν 7.500 βρες τους και φέρ τους είναι πρώτη προτεραιότητα η υγεία. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις άψογα νοσοκομεία στελεχωμένα με ιατρικό προσωπικό και να μην φτάσεις ποτέ το ΕΚΑΒ. Έχω προσωπικό παράδειγμα και είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα ανθρώπου που στο δρόμο δεν έφτασε ποτέ το ΕΚΑΒ, βλέπαμε πολύ πρόσφατα στα δελτία. Και εκεί πρέπει να υπάρξει βελτίωση και πρέπει να υπάρξει μεγάλη βελτίωση. Δυστυχώς πια το θέμα της υγείας είναι προτεραιότητα για την κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, θέλω να κάνω ένα ευχάριστο σχόλιο ότι καλώς ήρθαμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή μετά την περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πια βλέπουμε τους δύο πόλους στη Βουλή, από τη μία τον κύριο Ανδρουλάκη και από την άλλη τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης ξέχασε τον Μπολάκη στα θέματα υγείας και τώρα έπιασε το Πασόκ. Άρα είναι ένα παράσημο αυτό για το Πασόκ πολιτικό, υπό την εξής έννοια. Δεν είναι παράσημο. Υπό την εξής έννοια, πολιτικό παράσημο. Δεν το βάζω στο ζήτημα του αείμνηστου δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Κουτάρη. Λέω ότι ουσιαστικά και τα δύο κόμματα θέλουν να δημιουργήσουν συνθήκες πόλωσης, να κρατήσουν τα ακροατήριά τους. Σύμφωνοι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Μερικές φορές δεν μένω, εγώ τουλάχιστον δεν μένω τόσο στους τύπους, αλλά αυτό που μας έχει λείψει πολύ τα τελευταία χρόνια, η θεσμικότητα σε μερικά εγώ πράγματα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και με τον πολιτικό πολιτισμό. Ειδικά σε έναν άνθρωπο. Ένας υπουργός που ξέρει το, να το πω έτσι, το πολιτικό κοινοβουλευτικό παιχνίδι ή το παιχνίδι της επικοινωνίας, θετικά το λέω για τον κύριο Γεωργιάδη, δεν μπορεί να λέει ότι δεν σας συμβούλεψε αυτός που έχετε. Εντάξει. Για εκπρόσωπο. Δεν είναι θεσμικό, δεν είναι καλό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να είναι πιο προσεκτικός ο κύριος Γεωργιάδης. Έχω την αίσθηση ότι και ο κύριος Γεωργιάδης προσπαθεί να πολλώσει το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το εξυπηρετεί. Okay. Να υπάρχει πια ένας αντίπαλος που είναι το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούμε. Και το ΠΑΣΟΚ εξυπηρετείται από την πόλωση από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ο ανδιαφυσβήτητος πόλος της αντιπολίτευσης. Για το ζήτημα της αναφοράς στον Μπουτάρη, θέλω να πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έκανε λάθος, γιατί είναι προφανές ότι έκανε λάθος. Νομίζω ότι οφείλει μια συγγνώμη. Από την άλλη, ο αείμνηστος Μπουτάρης είχε βάλει σε πολύ δύσκολη συγκυρία πλάτη για τη χώρα και δεν λέω μόνο στην Θεσσαλονίκη, δεν θα πω τίποτα από όλα όσα έχω ακουστεί. Θα πω στο ζήτημα του δημοψηφίσματος για το ναι και το όχι. Ήταν από τους πρωταγωνιστές, κατέβηκε στην Αθήνα, ναι. Μίλησε στις εκδηλώσεις και έβαλε πλάτη σε ένα κοινό το οποίο τότε ήταν πολύ χρήσιμο και κρίσιμο προκειμένου η χώρα να μείνει στην Ευρώπη. Άσχετα αν τελικά στο δημοψήφισμα επικράτησε η. Κύριε Βουλγαράκη, εδώ πάντως πρέπει να πούμε και το εξής, έτσι, και το βάζω, αν θέλετε, το λάβετε υπόψη σας στο σχόλιο που θα κάνετε, κύριε Βουλγαράκη, ότι εδώ είναι και το κυβερνητικό αφήγημα που έλεγε ότι στην δεύτερη τετραετία προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι η υγεία. Ναι. Όσον αφορά τώρα το πρώτο κομμάτι, εγώ έχω ζήσει στη Βουλή στιγμές έντασης απίστευτες και πολύ βαριές κουβέντες. Και σε προσωπικό επίπεδο βαριές κουβέντες. Και έχω ζήσει και πάρα πολύ πολιτισμένες συζητήσεις. Προφανώς ο κάθε άνθρωπος, κάθε πολιτικός εκφράζεται με αυτό που του είναι πιο, έτσι, κάθε φορά πιο οικείο. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση σε αυτό το κομμάτι του Γεωργιάδη. Θα μπορούσε να είχε αποφύγει. Αλλά πρέπει να πω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των ευθύγραμμων συζητήσεων στη Βουλή. Μ' αρέσει να υπάρχει μια ένταση μέσα σε ένα περιβάλλον ευπρέπειας και σε ένα περιβάλλον στο οποίο να αναδεικνύονται και επιχειρήματα και πολιτικός λόγος. Γιατί διαφορετικά οι πολίτες παίρνουν και μια έτσι κακή εικόνα για το Κοινοβούλιο, που σε τελική ανάλυση προσβάλλει και την πολιτική ζωή και τον πολιτικό κόσμο και σε τελικά τους ίδιους πολιτικούς. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Όσον αφορά το θέμα τώρα των βαρέων και αθηγινών. Καταρχήν πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Καταλαβαίνω ότι η ευχάριστη και εύκολη κουβέντα είναι ότι όλοι πρέπει να πάρουν βαρέα και αθηγινά. Όλοι. Και εσείς και που δουλεύετε και οποιοδήποτε άλλος. Κάνω μια εκτίμηση. Ναι. Τα βαρέα και αθηγινά κυρίως συνδέονται με τη σύνταξη. Είναι με το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κυρίως. Τι λέει δηλαδή αυτή η προσέγγιση, ότι εσύ δουλεύεις σε μια εργασία η οποία είναι όντως βαριά και αθηγινή. Εκτίθεσαι λοιπόν εσύ σε αυτό το κίνδυνο, άρα πρέπει να δουλέψεις λιγότερα χρόνια, προκειμένου να προστατεύσεις μια ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη στην υγεία και τη ζωή σου. Αυτό λοιπόν έχει κυρίως συνταξιοδοτικό περιεχόμενο. Και αυτό αναδείχθηκε στις χώρες κυρίως της Ευρώπης, όπου άρχισαν κάποια στιγμή να ενδιαφέρονται για το υγειονομικό περιβάλλον, θέσπισαν ως ειδικότητα αυτόνομη, που την έχουμε και εμείς στην Ελλάδα, τους γιατρούς εργασίας, των οποίων ανάμεσα στα άλλα αρμοδιότητα είναι να βλέπουν την υγιεινή των χώρων εργασίας, την υγιεινή των εργαζομένων, το ψυχολογικό υπόβαθρο των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Εδώ θέλω να κάνω τώρα μια διάκριση. Εγώ δεν έχω νούμερα και δεν ξέρω αν είναι 7.500 αυτοί που μπορεί να επικαλεστεί να φύγουν, ή 6.500, 4.500, 2.500. Δεν ξέρω, υποθέτω θα έχουν κάνει τους υπολογισμούς. Είναι άλλο πράγμα
αμείβω κάποιον παραπάνω διότι πρέπει. Και άλλο πράγμα, δίνω σε κάποιον το βαρύ και ανθυγιεινό, που σημαίνει ότι δουλεύει λιγότερα χρόνια από όσα δούλευε ένας άλλος εργαζόμενος. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Προφανώς. Συμφωνώ ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Όπως όχι μόνο αυτοί, γενικότερα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Προφανώς όμως οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αμείβονται περισσότερο. Το αν αυτό καθένας ο οποίος πάει κάπου να προσληφθεί, γνωρίζει εξ αρχής που πάει να προσλαμβάνεται. Δεν το ανακαλύπτει ξαφνικά. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας υγείας ξέρει ότι εκτίθεται σε αυτό το περιβάλλον. Δεν ξέρω τι θα πάει. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάει σε ένα περιβάλλον γραφείου να κάθεται να βλέπει χαρτιά. Οι σκλάβοι, ξέρετε, ο σκλάβοι πηγαίνει. Δύο λεπτά, κύριε Ιφτή. Τώρα σα λέω πράγματα που δεν είναι εύπεπτα, είναι όμως πραγματικά. Όταν ο άλλος πηγαίνει. Έχω το δικαίωμα να διαρωτήσω την άποψη. Γιατί μιλάτε σε γιο νοσηλεύτρια και πρέπει να σα πω το ζήτημα τη μάνα μου δεν ήταν να πάρει περισσότερα χρήματα. Ήταν να βγει νωρίτερα στη σύνταξη, γιατί στα 60 της είχε κατεστραμμένα πόδια την ορθοστασία από φλεβίτιδες και διαλυμένα δεν πόδια. Δεν διαφωνώ καθόλου. Άρα σας λέω, όσα λεφτά και να δίνατε στη μητέρα μου, δεν θα της κάνατε τίποτα καλό, δεν θα φτιάχνατε τα πόδια της. Καταλάβατε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι η μητέρα μου, όταν πήγε να πιάσει δουλειά ως νοσηλεύτρια, προφανώς και ήξερε ότι δεν είναι στα νεφαρά η αθυγίνα. Η κοινωνία εξελίσσεται όμως. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αναθεωρούνται δικαιώματα. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η εύκολη συζήτηση είναι παρενάχεις. Είναι η εύκολη κουβέντα. Ναι. Από την άλλη μεριά, όταν κανείς πάει κάπου να προσληφθεί, ξέρει που πάει. Δηλαδή, ο αστυνομικός, που κι αυτός έχει αίτημα βαρέα και ανθυγινά, και αυτήνου η δουλειά είναι βαρύ και ανθυγινή και επικίνδυνη, πραγματικά, και αυτός ξέρει που πάει να προσληφθεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να ανταποκρίνεται στην ηθική υποχρέωση που έχει αυτοί που το επιλέγουν για τον ΑΒ λόγο να αμείβονται και γενικά να τυχάνουν μια διαχείριση συνολική, δεν αφήνουν μόνο τα χρήματα, αντίστοιχη. Λαβρό μου, είναι άλλο. Γι' αυτό το είπα. Ας πρόσεχες, γιατί είναι άλλο τώρα, πράγμα. Είναι σαν να του λέει ας πρόσεχες. Άκουσε, είναι άλλο πράγμα το να αμείβεσαι καλύτερα. Όλο το άλλο πράγμα. Αυτό που είπε, αυτό που είπε. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Σας λέω ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αμοιβής. Δηλαδή, στους ανθρώπους που εργάζονται, μιλώ για έναν χώρο που γνωρίζετε πολύ καλά. Στου ΟΤΑ. Ναι. Και είναι έξω οι οδοκαθαριστές ή που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα. Το πρόβλημά τους είναι να πάρουν περισσότερα. Και αυτό. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Και αυτό. Είναι η απειλή της υγείας τους. Ναι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα υποθέσεις για όχι, το μα εγώ δεν κάνω υποθέσεις. Εγώ παίρνω τις ο εργαζόμενος στο ναυπηγείο, ναι, όταν πηγαίνει να δουλέψει, ξέρει που πηγαίνει να δουλέψει. Βαρέα ανθυγιεινά παίρνει όμως, γιατί μετά από 15-20 χρόνια δουλειάς είναι διαλυμένος. Όχι. Καμία. Άρα θέλω να πω, προφανώς και ήξερε που πάει, αλλά προφανέστατα και εξελίσσονται και οι νόμοι μαζί με την κοινωνία. Δεν διαφωνώ, όμως εγώ αποτυπώνω μια υπαρκτή πραγματικότητα. Είναι δεδομένο ότι αν κάποιος προσφύγει, είπε και την απόφαση ο Γεωργιάδης Σύμβουλος Επικρατείας, και είναι σωστή. Σας το επιβεβαιώνω, δηλαδή, ως νομικός. Ναι. Αν κάποιος προσφύγει στο Σύμβουλο Επικρατείας, μπορεί να ξαγοράσει τα χρόνια και να φύγει νωρίτερα. Σας λέω ότι υπάρχει δεδομένο. Πρόνοια όμως του ΟΤΑ που δεν το προστατεύει όλο αυτό. Δεν ξέρω την πρόνοια. Έχει προστατεύει παραθυράκι. Δεν ξέρω την αλλά πρόνοια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το γεγονός ότι να το θέσω κι εγώ, επιτρέψτε μου να το πω και δεν το λέω προσωπικά, με τον τρόπο που το θέτετε και λέτε είναι γνωστό κτλ. Με τον τρόπο που το θέτετε είναι. Βουλγαράκι, 7.500 θα σου λείψουν, να τους έβρισκες. Ναι. Να μην έχεις κενά. Γιατί αυτή είναι η δουλειά σου. Ναι. Απαντώ με τον ίδιο τρόπο, καταλάβατε πώς το λέω. Επανέρχομαι. Με την ίδια σοβαρότητα και αυστηρότητα που το λέτε, ότι ο άλλος ξέρει που πηγαίνει, με την ίδια σοβαρότητα λέω και εγώ ότι έχω υπουργό για να μου βρίσκει και να μου καλύπτει τα κενά και να έχω γιατρό ανά πάσα στιγμή. Σωστά. Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει προγραμματισμός προσλήψεων. Υπάρχει. Υπάρχει, προφανώς. Πού φαίνεται αυτός ο προγραμματισμός? Στον προϋπολογισμό του κράτους. Mm-hmm. Ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους, που κατήρθεται κάθε χρόνο, προβλέπει ειδικά κομμάτια που αφορούν στις προσλήψεις προσωπικού. Τι γίνεται εκεί? Εκεί γίνεται ένας συνυπολογισμός των εξερχομένων από την εργασία ανατομέα και των αυτών που θα καλύψουν τις θέσεις αυτές στο βαθμό που πρέπει να καλυφθούν. Διότι θυμίζω ότι στο παρελθόν επικρατούσε το δόγμα 3 ή 2 φεύγουν, ένας έρχεται. Τα μνημόνια άλλαξε και τα λοιπά. Και τα λοιπά. 10 προς 1 ήταν στο μνημόνιο. Έτσι. 3, 2, 10. Φεύγαν 10, έμπαινε ένας. Ναι. Και δυστυχώς σε αυτό ότι είναι πάρα πολύ γυρασμένο το δημόσιο από τότε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Και υπάρχουν και τομείς στους οποίους δεν θα έπρεπε να μπαίνει κανένας. Ας πούμε, ο οργανισμός αποξήρασης υγιεινής λικοπαΐδας, που δεν υπάρχει, δεν υπήρχε πλέον, πρέπει να πω ότι λειτουργούσε μέχρι πριν από 10 χρόνια. Συμφωνούμε. Και προσλάβανε κόσμο. Συμφωνούμε. Για μία λίμνη που δεν υπήρχε. Με τα μνημόνια λοιπόν τον ανακαλύψαμε. Όχι, εμείς τον είχαμε πάρει χαμπάρι και νωρίτερα. Γιατί... Δεν τον είχατε κλείσει όμως. Λοιπόν... Η κυβέρνηση του Παπανδρέου δεν τον έκλεισε. Καμία κυβέρνηση δεν τον είχε κλείσει. Καμία. Λοιπόν, ναι, επανέρχομαι. Ναι, ναι. Θεωρώ συνεπώς, με λίγα λόγια, ότι εδώ πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και προσπάθεια, ούτως ώστε οι μισθοί να καλύψουν το περιθώριο
το οποίο τους λείπει προκειμένου να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση σε όλα τα επαγγέλματα κατά αναλογία. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι, ναι. Το κομμάτι των επικίνδυνων και αθυγινών, κατά τη γνώμη μου, με βάση τις αρχές του εργατικού δικαίου, πρέπει να δίδεται με πολύ μεγάλη φιδό. Διότι η διεύρυνσή του υπερβολική ουσιαστικά το ακυρώνει. Δεν μιλάμε όμως για κάτι τέτοιο. Όχι, όλοι το ζητάνε. Το παραδέχεστε. Δύο λεπτά, όλοι το ζητάνε. Δεν υπάρχει εργαζόμενος που να μην το ζητάει. Να θυμίσω ότι έχουμε ζήσει, εσείς περισσότερο τα ξέρετε, επαναλαμβάνω, ως πολλά χρόνια κοινοβουλευτικός, έχουμε ζήσει τις περιόδους και το έχετε ζήσει κι εσείς, όπου είχαμε κομμωτές και τα λοιπά στα βαρέα ανθεγινά. Το θυμάστε, νομίζω. Εννοείται. Όπου όλα αυτά τελείωσαν. Εννοείται. Φύγαμε, τελειώσαμε από αυτό. Περάσαμε απέναντι τώρα. Ναι. Όπου είναι εκτός βαρέων και ανθεγινών, οι νοσηλευτές. Ναι. Δεν διαφωνώ, λέμε. Δεν είναι υπερβολική. Καταλάβατε πώς το λέω. Θέλω, εγώ προσπαθώ να δώσω μια λογική εξήγηση. Ναι. Τι σημαίνει υπερβολική διεύρυνση του βαρύ ανθυγιεινού, αυτό λέω. Ναι, απλώς όμως λοιπόν, θα έπρεπε να υπήρχε και αναθεώρηση. Γιατί πριν από μερικά χρόνια στα βαρύ και ανθυγιεινά ήταν τα τυπογραφεία, ακριβώς γιατί οι μπογιές ήταν πολύ βαριά χημικά κτλ. Σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και υπήρχαν όμως εκεί, υπήρχαν και άλλοι που έμπαιναν μέσα στο φαινόμενο βαρύ και ανθυγιεινό. Γιατί όλες οι τυπογραφικές εταιρείες τους βάζαν όλους στα βαρύ και ανθυγιεινά και υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν στη γραμματεία και δεν είχαν καμία σχέση με το τυπογραφείο και ήταν στην ίδια κατηγορία. Ωραία. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πρόχειρος να κάνω μια κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων. Απλώς. Όχι, καταλαβαίνετε αυτό καταλαβαίνω που θέλω να πω. Είναι ότι βέβαια, πρέπει θέλω αυτά... να σα πω ότι αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Δηλαδή, έχουμε περάσει και την διακυβέρνηση, νομίζω ήταν ο Στέφανος Μάνος, υπουργός οικονομικών, διορθώστε με αν κάνω λάθος, που είχε θεσπίσει το επίδομα έγκυρης προσέλευσης. Αυτό, ναι. Δεν το έτσι. Θυμάμαι. Δεν το... Ναι. Ωραίο. Η αποντικότητας ήταν, νομίζω, στις εφορίες. Είχε και πλήσιμο χεριού, έγκυρης προσέλευσης και τα λοιπά. Μέχρι πρόσφατα στον ΟΤΕ υπήρχε και το να ζεσταίνεις τα οχήματα. Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι από όλο αυτό που βρισκόμασταν, αυτό που εγγράφεται, βρισκόμασταν εκεί. Ναι. Στο είχαμε περάσει απέναντι. Υπήρχε μια ασυδοσία σε όλο αυτό. Ναι. Στην αποδοτικότητα, μάλλον, συγγνώμη για να μην κάνω λάθος, επί Στέφανου Μάνου, νομίζω ήταν το πρίμα αποδοτικότητας που δινόταν σε υπαλλήλους των εφορείων και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δινόταν και στους υπαλλήλους καθαριότητας. Εντάξει, επί Στέφανου Μάνου, τώρα επειδή ήμουν νέος βουλευτής και θυμάμαι, είχαν προσπαθήσει να βάλουν κάρτες. Να χτυπάνε οι εργαζόμενοι στα Υπουργεία. Ναι. Και είχε γίνει η απεργία από την ΚΕΣΕΗ που έκλεισε 15 μέρες. Εντάξει. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή είχαμε ζήσει και απείρου καλούς πράγματα. Αυτό ήταν ωραίο. Καλά, είχαμε ζήσει και αυτούς που αρνούνταν να πάνε σε υπολογιστή, τους κάνανε σεμινάρια και κάνανε την ανταρσία του Μπάνου και λέγανε εγώ δεν θέλω υπολογιστή. Ναι. Γιατί δεν μπορούσε να τους διώχνει, τους άφηνε και καθόσασε σε μια γωνία. Υπάρχουν λοιπόν υπερβολές και υπερβολές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να δίνονται με πολύ μεγάλη φιδό κατά τη γνώμη. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να πω για το τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσω την κουβέντα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα με την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Mm-hmm. Δηλαδή με τον πρώτο άνθρωπο που βλέπει ο ασθενής όταν ασθενεί. Με την πρώτη επαφή. Η οποία πρέπει ουσιαστικά να τον καθοδηγήσει για τα επόμενα βήματά του. Επειδή μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε και η κοινωνία έτσι κάπως πιο προσωποπαγής, να το πω έτσι. Πιο οικογενειακή, δεν ξέρω πώς να εκφραστώ. Ναι. Πονάει, ας πούμε, το πόδι, θα πας στο ορθοπαιδικό. Ναι. Παρακάμπτεις μία σειρά από πράγματα και πηγαίνεις σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι ο πιο ενδεδειγμένος για το θέμα σου, ας πούμε. Ναι. Που βέβαια είναι λάθος, προφανές. Γιατί άμα είμαστε όλοι γιατροί, δεν θα χρειαζόμαστε γιατρούς. Ο προσωπικός γιατρός, θεωρητικά, ήταν αυτό που στην Αγγλία έχουμε μάθει να λέμε ως GP. General practitioner. Γενικός παθολόγος, να το πούμε έτσι. Το πιο κοντινό σε όπου το δεν μπορούσε να πας σε κανένα νοσοκομείο, σε καμία δομή υγείας, αν δεν περνούσε από αυτόν τον γιατρό. Mm-hmm. Ο οποίος θα σε εξέταζε, έχοντας τις γνώσεις, όχι να πας να τελειώσει η ιατρική και να εξουσιοδοτηθείς. Πολύ σωστά το είπαν οι συνομιλητές εδώ. Mm-hmm. Πρέπει να έχει μια γνώση ο άνθρωπος και σου έλεγε ότι κύριε, αυτές τις εξετάσεις πρέπει να κάνεις, σε αυτόν τον γιατρό πρέπει να πας, σε διοχέτευε δηλαδή μετά στο σύστημα υγείας. Έγινε μια πρώτη προσέγγιση με τον προσωπικό γιατρό, η οποία δεν ήταν επιτυχημένη. Εγώ προσωπικά είχα εγγραφεί και οικογενειακά. Κατά σύντομη, πήγαμε σε συγκεκριμένο γιατρό, γιατί ξέραμε πως ήταν καλό και ήταν γιατρό μας ούτως ή άλλως. Ναι. Τον ξέραμε δηλαδή εκεί που πήγαμε. Ναι. Υπήρχαν και άλλοι που πήγανε με το σβουράκι. Οι οποίοι προφανώς δεν ξεπερθήκαν ποτέ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πραγματικά το Υπουργείο Υγείας πρέπει να τα δει πολύ σοβαρά. Αυτό όμως. Πάνω τελικά έμειναν στο χειροκρότημα η υγειονομική μετά τον κορονοϊό. Λέγαμε δηλαδή ότι πρέπει να πέσει βάρος και στους ανθρώπους, δηλαδή με κάποιο τρόπο να μην μείνουν στον έπαινο. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν πραγματικά, γιατί τίθεται, όπως και έρχομαι αμέσως, Μαρία, όπως και το επιχείρημα που θέτει ο κύριος Βουλγαράκης, ότι για παράδειγμα αυτά πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Κάποια στιγμή είναι να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες του προϋπολογισμού. Ναι. Δηλαδή, αν θα έχεις απόλυτη 7.500, να εγγράψεις το κόστος των 7.500 στο. Εγώ ως υπουργός δημοσίας τάξης. Να σου πω και κάτι άλλο.
κουβέντα, ναι, τελευταία. Ναι, παρακαλώ. Ως υπουργός Δημόσιας Τάξης, είχα πολλές συζητήσεις με τους αστυνομικούς υπαλλήλους για να εγκριθεί το επικίνδυνο, το βαρύ και ανθυγινό στους αστυνομικούς. Το οποίο είναι μόνιμο αίτημα της αστυνομίας και των πυροσβεστών. Και, και τα λοιπά. Πάρα πολύ παλιά. Ναι. Δηλαδή, και είχα κάνει τότε, θυμάμαι, εκτεταμένες συζητήσεις με τον Λογοσκούφη. Δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Ναι. Και ο Λογοσκούφης ήταν ιδιαίτερα λάθος, έτσι. Ναι, ναι. Ως υπουργός οικονομικών. Δεν διαφωνώ. Δεν έβγαινε. Το καταλάβαμε μετά. Ξαναλέω. Δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Τώρα μην ξύνεις τώρα. Μετά το 2009. Α, ξαναλέω. Το επειδή έγινε και αυτή η κουβέντα στη Βουλή σήμερα, να ξέρετε, ότι ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε με τη χρεοκοπία που έφερε το Πασόκ στην Ελλάδα τώρα. Ναι, μην το συζητήσουμε. Χρεοκόπησε η χώρα σε τρεις μήνες. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Εδώ επίσης είναι κάτι άλλο βασικό. Χρωστάω τον λόγο στη Μαρία, δεν το ξεχνάω. Είναι κάτι βασικό. Νομίζω, θεωρώ, εκτιμώ και το έχω πει πολλές φορές στο τραπέζι αυτό. Πρέπει να είμαστε ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που παίρνει λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κλείσει τρύπες. Τα απογευματινά χειρουργία είναι προφανώς μία ανάγκη που δεν αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ελά, θα έρθει πάλι η Ευρώπη σε καμιά δεκαριά χρόνια να έχουμε ξαναμπεί σε κανένα μνημόνιο και θα μας πει λάθος, θα κάνατε εσείς οι κακοί του Νότου Ευρωπαίου. Πραγματικά το φέτο με πολύ μεγάλο δισταγμό. Το Ταμείο γιατί... Ανάκαμψης είναι αυτό που λέει, δηλαδή πρέπει να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό ακριβώς, για να, όχι να κλείνει τρύπες. Όλη η λογική του Ταμείου Ανάκαμψης είναι επενδύσεις, οι οποίες θα έχουν μια συγκεκριμένη επιστροφή. Εξυγχρονισμός. Και συγκεκριμένες επιστροφές στην επένδυση. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, πολλά πράγματα. Αυτή η κουλτούρα του να παίρνουν σε μαύρη τρύπα έχει ξεκινήσει από την αλής του μνήμης εποχή των πακέτων Ντελόρ, τα οποία πήγαν σε μαύρες τρύπες. Συμφωνούμε. Που αυτά, αν μέρος τα είχαμε αξιοποιήσει με τον τρόπο για τον οποίο οριζόντουσαν, θα ήμασταν σήμερα Ελβετία και... Το κακό ξέρεις ποιο είναι, Λάμπρο, ότι δεν το λέω γιατί τώρα Νέα Δημοκρατία, τότε Πασόκ ή οτιδήποτε άλλο και άλλες κυβερνήσεις. Είναι γιατί απλώς μετά από τόσα που έχουμε πάθει να τραβήξει, ξανά τα ίδια. Αυτό είναι το θέμα. Αν απλώς μπορεί κάποιος να έρθει να μας πει απόψε ότι τι θέλετε, δηλαδή να τους αφήσουμε τους ανθρώπους το περίμενε άλλους 12 μήνες και να μπουν στο χειρουργείο ενώ μπορούν να μπουν αύριο ή μεθαύριο το πρωί. Εκείνη η απάντηση του Μάνου είναι δικιά σου δουλειά να κόψει το λεπτό. Αυτό το ερώτημα δεν είναι υπαρκτό. Γι' αυτό το λέω. Αυτό το ερώτημα δεν είναι υπαρκτό. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είμαστε το 2024 και θα μιλάμε για το τι έγινε εδώ με το πακέτο. Ντελόρ, πρέπει να έρθουμε να πούμε ότι γιατί αυτά τα χρήματα δίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και όταν έρχεται η απάντηση, μα πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι στο χειρουργείο, να επανέλθουμε και να πούμε γιατί αυτά τα χρήματα που δίνονται για άλλο σκοπό, εμείς τα δίνουμε για αυτή την τρύπα που λες, που δεν είναι τρύπα, είναι μια κοινωνική ανάγκη. Όχι, αλλά τρύπα, να πω και κατάλαβα. Κάτι, γιατί το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Ομουρούτσης. Είναι τρύπα του συστήματος, δεν είναι ο κουβά. Ναι. Είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Ομουρούτσης ότι είναι μια εξέλιξη να έχουμε και απογευματινά χειρουργία. Και είναι, ξέρεις πώς ξεκίνησε όμως αυτό. Όταν λέγαμε ότι είναι άνθρωποι 20 και 30 μήνες στο περίμενε και δεν έχουμε γιατρούς και γι' αυτό είναι στο περίμενε. Και τι λύση βρέθηκε, οι ίδιοι γιατροί, αυτοί που δεν έχουμε δηλαδή, οι πρωινοί, να πηγαίνουν και το απόγευμα. Δηλαδή να έχουμε στο τέλος ανθρώπους ρετάλια να κάνουν σοβαρότητα χειρουργία. Όσοι επιθυμούν, όσοι επιθυμούν να είναι. Όσοι επιθυμούν, για μια όσοι επιθυμούν είναι να είναι εξαντλημένοι και να ξεπερνούν τις ανθρώπινες αντοχές. Okay. Μαρία. Αλλά με την αμοιβή βέβαια δεν ξεκουράζεσαι. Αλλά... Γι' αυτό λέω όσοι επιθυμούν. Η κουβέντα αυτή που γίνεται και που κάνει η κυβέρνηση και μιλάει για τα βαρέα και ανθυγινά. Αγνοεί μια άλλη πραγματικότητα, η οποία υπάρχει ήδη από το 2017, με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ενσωματωθεί και στο νόμο 48.08 του 2021, η οποία λέει τι. Ότι πρέπει οι μεγάλες επιχειρήσεις, και σιγά σιγά θα φτάσει και στις μικρές, και αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις του δημοσίου, να μετρήσουν τον ψυχοκοινωνικό κίνδυνο. Να μετρήσουν δηλαδή σε τι περιβάλλον εργασίας εργάζονται οι άνθρωποι, αν έχουν επαγγελματική εξουθένωση, αν έχουν τάσεις να απαγκιστρώνονται από τη δουλειά τους, αν έχουν τάσεις παρέτησης με την έννοια ότι να πηγαινοφέρνουν το σαρκείο τους, να είναι σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούν να δημιουργήσουν κτλ. Και όλα αυτά πρέπει σε λίγο καιρό να τα κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, να μετρήσουν στους υπαλλήλους τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που υπάρχουν και κατόπιν να βρουν και τρόπους για να τους. Πώς το λένε, να λύσουν τα προβλήματα ακριβώς γιατί αυτό φέρνει μείωση της παραγωγικότητας, φέρνει μια τάση να παίρνουν περισσότερες άδειες, να μην ασχολούνται με τη δουλειά, να μην αποδίδουν όσο θα έπρεπε και αυτό τελικά φέρνει ένα κόστος, το οποίο είναι και κόστος ψυχικό γιατί μετά θα πρέπει να, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε γιατρούς για να παίρνουν ανάλογες αγωγές και όλα αυτά. Εμείς ακόμα έχουμε μείνει στα βαρέα και ανθυγινά που έπρεπε να τα έχουμε λύσει εδώ και 30 χρόνια και έχουμε αγνοήσει και όλο το υπόλοιπο που έρχεται στην εργασία γιατί. Δεν βλέπω να νοιάζονται και πολύ για το τι συμβαίνει στις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Mm-hmm. Αυτό έρχεται και υπάρχει υποχρεωτικότητα. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πρώτο πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε 2-3 λεπτά. Θα είμαστε πίσω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Έχουμε ανοίξει την κουβέντα, διατυπώνουμε τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας για αυτό που συνέβη σήμερα στη Βουλή και την ουσία του νομοσχεδίου το οποίο έχει εισαχθεί στο Κοινοβούλιο και αφορά στην πρωτοβάθμια υγεία, έτσι την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει πάντως, εγώ επιμένω σε αυτό για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι δεν είναι κάτι δημιουργικό, δηλαδή θεωρώ ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει μια άλλη στόχευση, έναν άλλο σκοπό και συνυπογράφω το σχόλιο του Λάμπρου Καλαρίτη που είπε ότι αν επιστρέψουμε στα ίδια δεν έχει νόημα γιατί το συζητάμε, όταν έρχονταν τα λεφτά στην Ελλάδα έπεφταν γενικότερα, γίνονταν χωρίς να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σήμερα και με την ίδια ευκολία. Είναι μια διαρκή αστοχία στη διαχείριση χρημάτων κονδυλίων από το εξωτερικό σε σχέση με το δίκτυο αποδοτικότητας. Τι παράγουν, δηλαδή πόσο παραγωγική είναι η επένδυση, πόσο παραγωγικός είναι ο σκοπός για το οποίο διατίθενται. Mm-hmm. Υπάρχει μια διαχρονική λοιπόν αστοχία σε αυτό το πράγμα. Να το πω ευγενικά, αστοχία. Στην ουσία, πεταμένα χρήματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν έχουν αποδώσει αυτό που θα έπρεπε. Υπάρχει ένα δείκτης αποδοτικότητας που λέει: βάζω ένα ευρώ, τι θα μου φέρει πίσω. Μου κάνει να σου κάνω μια διακοπή. Εδώ δεν μιλάμε για ακριβώς πεταμένα χρήματα. Μιλάμε για χρήματα που δεν έχουν παραγωγικό πολλαπλασιαστεί. Όταν όμως το άλλο του σώζει τη ζωή, δεν είναι πεταμένο χρήμα. Όταν λέω παραπεταμένα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνούμε. Δίνει χρήματα για να κάνεις αυτό, να κλείσεις τρύπα. Σε αυτό συμφωνούμε. Εκεί όμως έχει μια χαμηλή ευκαιρία, γιατί αυτά τα χρήματα δεν απειρώνεται. Σου λέει, σου δίνω μια ευκαιρία, σου δίνω κάποια χρήματα για να κάνεις μια παραγωγική επένδυση που θα σου δώσει θέσεις εργασίας, θα σου αυξήσει το ΑΕΠ, θα σου βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών, ξέρω την παραγωγή. Είναι το που εγώ διαφορετικά, είναι η ομολογία αποτυχίας του συστήματος εδώ και πολλά χρόνια, όχι αυτή τη κυβέρνηση για τις λίστες αναμονής. Μια ομολογία αποτυχίας του συστήματος. Έχουμε μια. Εντάξει, ο Γιώργος νομίζω το ξέρει επειδή έχει ασκήσει διοίκηση κεντρική, το ξέρει επειδή είχα σήμερα ένα ρεπορτάζ. Ναι. Το λέω έτσι παρεπιπτόντως για να καταλάβουμε το μέγεθος της διαρκούς αστοχίας. Είχα ένα ρεπορτάζ για το πόσα οπλικά συστήματα πανάκριβα έχουν απαξιωθεί στη χώρα, γιατί δεν έγιναν οι εξχρονισμοί, η συντήρηση, οι αναβαθμίσεις όταν έπρεπε. Με αποτέλεσμα να χάνονται δισεκατομμύρια, δηλαδή αρχική επένδυση, και να έχει και θέμα η χώρα μείωση της δυνατότητας των όπλων δυνάμεων να έχουν τη μαχητικότητα που πρέπει. Δεν υπάρχει, σας το υπογράφω, γιατί το έψαξα, δεν υπάρχει προηγούμενο χώρας που να έχει απαξιώσει τόσα πολλά οπλικά συστήματα, γιατί δεν έκανε τη στιγμή που έπρεπε αυτό που έπρεπε. Φρεγάτες, μαχητικά αεροσκάφη, υποβρύχια, πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, ό,τι πιο κρίσιμο και στρατηγικό υπάρχει, το έχουμε απαξιώσει. Τα μοιράζει τα παλαιότερα, τα μοιράζει τα 2005, τα F-16 τα 30, τώρα κινδυνεύουμε τα F-16 τα 50, τις ΜΕΚΟ τις φρεγάτες, τους πολλαπλούς εκτοξευτές ροκετών, τα υποβρύχια, τα ΑΠΑΤ, τα ελικόπτερα. Δεν υπάρχει οπλικό σύστημα το οποίο να μην έχουμε απαξιώσει, γιατί δεν έγινε αυτό που έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε, με αποτέλεσμα να το πληρώνουμε αργότερα ή να αποσύρεται ή να περιέρχεται σε αχρηστία. Έτσι. Παλαιοσίδρα, πώς το λένε. Αδιανόητο. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν έναν αμυντικό προϋπολογισμό γύρω στα 900 δισεκατομμύρια, έτσι, δηλαδή είναι 5 φορές το ελληνικό, ο αμυντικός προϋπολογισμός, δεν αφήνει τίποτα, και το πιο παλιό, που να μην το έχει σε χρήση και σε λειτουργία. Και αυτά που εμείς θέλαμε, τα F-16, τα 30, τα οποία τα αφήσαμε και απαξιώνονται και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, οι Αμερικανοί θέλουν να τα αγοράσουν για να τα χρησιμοποιήσουν. Οι Αμερικανοί, επαναλαμβάνω, έτσι, που είναι η πηγή της παραγωγής. Αυτό το λέω τώρα παρενθετικά, αλλά είναι ενδεικτικό του πώς λειτουργεί η δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς. Ακόμα και σε ενόπλες δυνάμεις, που είναι το πιο οργανωμένο κομμάτι, και αυτό και το κομμάτι για το οποίο έχει και λογοδοσία περισσότερο από άλλα μέρη, γίνεται αυτό. Φαντάσου τι γίνεται στα υπόλοιπα. Μάλιστα, Χάρη. Εδώ να πούμε το εξής, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για να κάνουμε εγχειρήσεις ή να βάζουμε. Να αγοράζουμε συσκευές ή εξωτερικούς τομογράφους ή οτιδήποτε. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι για να πάρει ξανά μπροστά η οικονομία της χώρας, να αλλάξει, όπως είπες πριν, το παραγωγικό μοντέλο. Εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε έναν ανάπτυξη. Ναι. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, όχι εγχειρήσεις. Λοιπόν, τώρα, η κυβέρνηση τι κάνει τώρα. Προπαγανδίζει, παιδιά, θα σας κάνω τζάμπα 37.000 επαγγελματινά χειρουργία. Αυτό είναι τώρα η προπαγάνδα. Έτσι, η οποία είναι όμως, στηρίζεται στην εξής απίθανη βάση. Λέει δηλαδή στους πολίτες που ήταν και είναι 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια ασφαλισμένοι. Με ένσημα, με όλα τα προβλεπόμενα. Λοιπόν, αυτόν τον ασφαλισμένο, αντί να τον χειρουργήσει τζάμπα, του λες: εγώ δεν μπορώ να σε χειρουργήσω το πρωί γιατί ως κράτος είμαι ανίκανο, δεν έχω κρεβάτι, δεν έχω νοσηλευτή, δεν έχω γιατρό κτλ. Περίμενε ή πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα, μα έχεις λεφτά, και τώρα του λες:
Σου έχω και άλλο. Άμα δεν έχεις τα 5 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα, έλα με 2 ευρώ στο δημόσιο τομέα. Και όταν είδανε την κριτική ότι, παιδιά, γιατί θα πληρώνει το δημόσιο σύστημα υγείας ένας ασφαλισμένος, θα πληρώνει από την τσέπη του επειδή το κράτος δεν μπορεί να το χειρουργήσει. Που το έχω πληρώσει ήδη. Που το έχει πληρώσει ήδη. Λοιπόν, και τώρα τι λέει, παιδιά, θα σας τα χεράσουμε εμείς κερασμένα από εμάς, λέει, με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Τώρα, αν αυτό είναι σοβαρή χώρα, δεν ξέρω. Κερνάει η Ευρώπη, βασικά λέει. Η επιστήμη σηκώνει και τα χέρια ψηλά, και όχι μόνο η ιατρική επιστήμη. Ναι, έτσι. Ναι, βασικά, να είμαστε δίκαιοι. Το Ταμείο Ανάκαμψης πράγματι ήταν μια τεράστια ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να ανατάξει την οικονομία και κυρίως τις δομές της οικονομίας στη μετά-COVID εποχή. Είναι ένα ταμείο το οποίο στην εφαρμογή του έδωσε ετησίως μόνο το ταμείο, όχι συνολικά, 2,5% ανάπτυξης, καθαρής ανάπτυξης, και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα η ανεργία να έχει μειωθεί κάτω από 10% για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα καλά νέα. Είναι και ένας πυλώνας η ενίσχυση της απασχόλησης, βασικός πυλώνας, όπως και οι ιδιωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω δανείων. Κάποιες είναι παραγωγικές, οι περισσότερες κατά την άποψή μου δεν είναι παραγωγικές γιατί αφορούν τον τουρισμό και είναι στατικές επενδύσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα προβλέπονται άλλοι δύο βασικοί πυλώνες. Νομίζω ότι έχουν γίνει επενδύσεις. Η μία είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και η δεύτερη είναι η πράσινη μετάβαση. Και η τρίτη είναι ο τρίτος πυλώνας πέραν αυτού που είπαμε, είναι η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Μπορεί και στους τρεις να έχουμε κάνει πρόοδο, όμως είναι μια πρόοδος η οποία δεν θα αφήσει αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό συζητάμε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε όμως όλα άσπρα, ούτε όλα μαύρα. Όχι. Βοηθάει όχι. την ελληνική οικονομία, όχι. αλλά πράγματι οι επενδύσεις θα έπρεπε όφυλα να είναι πιο παραγωγικές, να κοιτούν τις επόμενες γενιές, ναι. να συνδέσουν το περιβάλλον με την παραγωγικότητα της χώρας. Αυτό ακριβώς είναι. Και να αναπτύξουμε βιομηχανία η οποία είναι ανταγωνιστική. Δεν συζητάμε ότι ήρθε ένα απαταιώνα και τα βάλε στην τσέπη. Λέμε ότι είναι η κατάκτηση. Αυτό. Είναι τεράστια ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία θέλει να λέει ότι είναι το πιο όριμο κόμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει μια τεράστια εμπειρία. Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε το 2019 στις πρώτες εκλογές που κέρδισε ότι εγώ θα φέρω τη χώρα στην κανονικότητα και αυτή η χώρα θα λειτουργεί. Και φτάνει να μην μπορεί να διαχειριστεί το Ταμείο Ανάκαμψης και να το, έχει ένα πρόβλημα να το διαθέτει, για να μην πω διασπαθεί. Μαρία, έχει ένα πρόβλημα. Ότι λύγει γρήγορα. Ναι, λύγει γρήγορα, αλλά υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη. Συμφωνούμε. Ότι ήταν στο γρήγορο, δεν ήταν στο ρελαντί όπως ήταν οι προηγούμενες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες επιχειρήσεις να απορροφήσουν το σύνολο της. Ναι, δεν έχει μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά η Ελλάδα έχει υπουργεία. Η Ελλάδα όμως έχει. Δεν είναι έτοιμες σε πολύ σύντομο διάστημα. Η Ελλάδα όμως είχε υπουργεία, τώρα έχει επιτελικό κράτος, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι πιο μικρό από ό,τι ήταν τα πολλά υπουργεία που μπορούσαν να κάνουν λίγο πιο γρήγορα τη δουλειά. Προστώ το λόγο στον Κώστα, επιτρέψτε μου, Λάμπρο, και έρχομαι αμέσως. Ναι, Κώστα μου. Σε αυτή τη φάση το Ταμείο Ανάκαμψης, να μην παρεξηγηθώ, το Ταμείο Ανάκαμψης μετατρέπεται επισήμως σε Ταμείο Ανάνεψης, σε χειρουργία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό γίνεται από επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης. Γίνεται όμως με ευθύνη μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Το λέγαμε και πριν. Δίνονται κάποια χρήματα και δίνονται από την Ευρώπη. Μια Ευρώπη που μας παρακολουθούσε πολύ στενά και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έρχονταν η Τρόικα, έμπαινε, έβγαινε, κλείνοντας σε ξενοδοχεία, κλείνοντας σε υπουργεία, πετσόκοβαν από εδώ, πετσόκοβαν από εκεί, χωρίς να συμβάλλουν κάπως στο να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όσοι έχουν ξεχάσει την Τρόικα ή δεν την είδαν ποτέ γιατί είναι νεότεροι, έχουν κάποιους μνημονιακούς νόμους να τους συνοδεύουν στη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Άρα είναι εδώ. Και έρχεται λοιπόν μια Ευρώπη η οποία τι μας λέει, πάρτε τα χρήματα και κάντε τα ό,τι θέλετε. Γιατί αν μας το λέει αυτό, όχι, να το ακούσουμε επισήμως. Γιατί θυμάμαι στα χρόνια των μνημονίων, λέγαμε ότι φάγαμε τα λεφτά και τις επιδοτήσεις και τα πακέτα και τα δίναμε στους αγρότες και παίρνανε μια κόκκινη BMW και βγαίνανε το βράδυ στα σκυλάδικα και άνοιγαν τα σκυλάδικα το ένα μετά το άλλο. Και έτσι φάγαμε τα χρήματα. Είναι στην κακία. Δεν μου αρέσει να διακόπτω. Αλλά το εθνικό σχέδιο έχει εγκριθεί από την Ευρώπη προκειμένου. Αυτό ακριβώς είπα. Μα αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπάρχει και διαφάνεια και δημοσιοποιούνται όλα τα project. Ακριβώς αυτό λέει. Αν είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, που είπαμε από την αρχή είναι για να σωθούν ζωές, λοιπόν, σε αυτό κτλ. Είναι όμως και μια Ευρώπη η οποία δεν είναι απλώς ανεκτική, το βλέπει. Αύριο μεθαύριο, λοιπόν, αν πάει κάτι στραβά, θα έρθουν πάλι στον κακό νότο, θα το ξαναπώ, και θα μας πούν: παίρνατε τα χρήματα και να τα, δεν τα αξιοποιούσατε. Έχει δίκιο ο Κώστας αυτό που λέει, γιατί εδώ βάζει για μια άλλη δέσμευση στο θέμα που λέει ότι άντε εγώ κάνω το κεφαλιού μου. Άντε εγώ δεν το κάνω σωστά. Πώς μου το έχεις εγκρίνει όλο αυτό.
με τι σχέδιο, με τι σκεπτικό μου το έχει συγκρίνει. Έχει παρουσιαστεί δεν ένα πλάνο. Όχι, γίνεται η διαπραγμάτευση. Όχι, άλλο λίγο. Όλοι έχουμε εμπειρία. Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι έχει πάει με ένα πλάνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τα λέω λίγο μπακαλίστικα. Έχω πάει με ένα πλάνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέω, παιδιά, ότι αν μου δώσετε να κάνω αυτά 37.000 χειρουργία, εγώ. Αυτό θα μου φέρει ανάπτυξη στον τομέα της υγείας τόσο και θα εξοικονομήσω τόσο και θα κάνω άλλα. Αν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν το γνωρίζω. Επειδή έχουμε καλύψει Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε πώς λειτουργεί. Είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι και αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης που δεν έχουν να κάνουν και με το καθ' αυτό. Εντάξει, δεν λέω να είναι τελείως εκτός, αλλά υπάρχουν πολλές φορές ευελιξίες ή στραβά μάτια, να στο παλιό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Βοηθήστε εδώ, να βάλουμε πλάτη αλλού και έτσι, λοιπά. Πάντως, αν θες και φτιαγμένα. Αλήθεια είναι αυτό, Λάμπρο, αλλά γίνονται και λάθη. Δηλαδή, εγώ ως εκδότης πάω στις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού τα τελευταία δύο χρόνια. Μας κάλυπτε το εισιτήριο της έκθεσης που δεν υπήρχε κανένας λόγος στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου οι Έλληνες εκδότες να έχουν μια πρόσβαση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αντίστοιχη. Αυτό δεν είναι κακό. Εάν σου δώσει επένδυση. Όχι. Για μένα η επένδυση στον πολιτισμό θα έπρεπε να είναι πολύ πιο παραγωγική, τουλάχιστον στον εκδοτικό χώρο. Αν σου δώσει την ευκαιρία να αυξήσει τον τζίρο σου, αυτό δεν είναι κακό. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτός ο τρόπος αύξησης του τζίρου είναι ο ενδεδειγμένος. Το ξέρεις επειδή είσαι επιχειρηματίας. Στις διεθνείς εκθέσεις συνήθως. Οποιοδήποτε και αν ο κλάδος, είτε είναι βιβλία, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μηχανήματα, είτε είναι οπλικά συστήματα, τα κράτη βοηθούν εκεί πέρα και συνήθως εκπρόσωποι των κρατών. Μπορεί να είναι πρόξενοι, μπορεί να είναι πρέσβεις, μπορεί να είναι στελέχη των υπουργείων, των αντίστοιχων, του γεωργίας, του άμυνας, του οτιδήποτε, για να βοηθήσουν τις εξαγωγές. Αλλά δεν είναι κακό αυτό. Αλλά επειδή υπάρχει μια στρεβλή εικόνα και λέμε, α, στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε μικρές, δεν πάμε να τα απορροφήσουμε. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε σε τι ποσοστό της συνολικής οικονομίας αντιστοιχούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 99%. 99% δεν είναι τα επίσημα στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. 99% της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλη η ευρωπαϊκή οικονομία, είτε μιλάμε για τη Γερμανία, είτε για την Ισπανία, είτε για εμάς, είναι 99% της οικονομίας μικρές και μεσαίες. Απλώς είναι λίγο μεγαλύτερες σε εμάς για προσωπικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι διαφορετικά. Έχουμε τρεις υπαλλήλους. Είναι διαφορετικά οι κλίμακες. Δηλαδή, άλλοι οι μικροί και οι μεσαίες στην Ελλάδα, άλλοι στη Γερμανία ή άλλοι στη Γαλλία. Αλλά γενικά, αυτό που λέμε μικρομεσαίες, έτσι, small and middle. Mm-hmm. Είναι 99%. Οπότε θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε, επειδή ακούστηκε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, όντως, έχει δίκιο ο Γιώργος, έφερε μια ανάπτυξη. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό, πόσο διαχύθηκε, δηλαδή πόσες επιχειρήσεις πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσες μικρές. Μεγάλες. Αυτό. Πόσες μικρές και μεσαίες. Έμεσα και οι μικρότερες. Δηλαδή, αν οι μεγάλες επιχειρήσεις διαχύσουν στην οικονομία. Για παράδειγμα, γίνανε και κατασκευαστικά έργα κτλ. Που υπάρχει διάχυση και στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένες εταιρείες τα συγκεκριμένα. Εδώ όμως παίρνουν οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες μετά σε πολλά έργα τι κάνουν, τα δίνουν υπεργολαβία στις μικρές. Τις οποίες οι μικρές όμως δεν δίνει τη δυνατότητα να μπουν και να επιδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, όλο το σύστημα θέλει να αναθεωρηθεί. Πάντως, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας. Ότι ο δρόμος που έχει ακολουθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργεί, αν μη τι άλλο, ή προκαλεί, αν μη τι άλλο, πάρα πολλά ερωτήματα στο κατά πόσο μπορεί. Για να είμαστε ευγενείς, θέλει βελτίωση. Ναι, μπορεί να βελτιώσει μερικά πράγματα. Αλλά επιστρέφοντας και στο χώρο της υγείας, γιατί εδώ μου έρχονται και στα social media μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ γίνεται μία συζήτηση που γυρίζει, ξαναλέω, ότι επειδή ακούς πολλές κοινικές απαντήσεις και ο πολίτης σου απαντά κοινικά και σου λέει, με συγχωρείς. Εγώ τις υπηρεσίες υγείας τις έχω πληρώσει. Τελειωμένα. Όπως μου απαντάς, δεν μου βγαίνει και εγώ σου απαντάω, τα έχω πληρώσει. Και δεν είναι τσαμπουκάς, είναι αγανάκτηστο ασφαλισμένο σε αυτό που περιγράφει ο Χάρης. Εμένα μου έβγαινε να πληρώνω. Ακριβώς. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα γίνεται μία συζήτηση και παίρνεις εισπράττεις απαντήσεις. Λες και είναι. Πάντως, το έργο της υγείας έχει ιδιωτικοποιηθεί τα μάλα. Γι' αυτό ήταν και λάθος. Όπως πριν 10 χρόνια ξεφύτρωναν παντού σουβλατζίδικα, πριν 5 χρόνια ξεφύτρωναν παντού καφετέρειες, τώρα ξεφύτρωναν παντού διαγνωστικά κέντρα. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία συν της άλλης, εκτός από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου, που είναι, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, πληρώνεις. Όταν πρόκειται για, όχι για αιματολογική εξέταση, αλλά για άλλη ακτινογραφή και όλα αυτά, πληρώνεις συν 3 ευρώ, που τις περισσότερες φορές είναι 30% πάνω. Ναι. Βέβαια, οφείλω να σου πω το εξής, επειδή πρόσφατα έκανε το ρεπορτάζ αυτό, μιλούσα με τους εκπροσώπους των εργαστηριακών γιατρών, αυτούς που είναι μικρά εργαστήρια, δεν μιλάω για αλυσίδες ή τίποτα άλλο, οι οποίοι δηλώνουν πνιγμένοι από το clawback. Δηλαδή, μιλούσα με ιδιοκτήτρια εργαστηρίου, μικροβιωτικού, που βγήκε στη σύνταξη και μου λέει: έχω κάνει σε δόσεις, δεν ξέρω πότε θα πάρω κανονικά τη σύνταξή μου, γιατί πληρώνω το clawback που μας πνίγει, μας κλείνει.
ότι μπορούν, καταγγέλουν ότι μπορούν να επιβιώσουν πλέον μόνο τα μεγάλα εργαστήρια και οι αλυσίδες. Αυτά όμως ο κύριος Γεωργιάδης φαίνεται μάλλον να τα αγνοεί. Εντάξει, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά δεν θέλω να συμφωνήσω. Ξαναγυρίζω την κουβέντα σε αυτό που είπες, ότι πράγματι ένας ασφαλισμένος, αν πλήρωσε όλη του τη ζωή, να έχει δικαίωμα σε μια εγχείρηση όταν θα τη χρειαστεί κτλ. Γι' αυτό ήταν λάθος και κοινωνικό αλλά και πολιτικό. Όταν έλεγες ότι όποιος πληρώσει έχει προτεραιότητα στα απογευματινά προφανώς. Και νομίζω διορθώθηκε αυτό το λάθος, έστω με τον τρόπο του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί διορθώθηκε το αυτονόητο. Δηλαδή, ο πολίτης που έχει πληρώσει την ασφάλειά του να έχει πρόσβαση ίση, ισότιμη και χωρίς να. Ο πολίτης πληρώνει όμως, Γιώργο Μουρούτη. Εγώ χρειάστηκε, παράδειγμα το χειμώνα, να κάνω κάποιες εξετάσεις, μια μαγνητική κτλ. Έφυγα λίγο πιεσμένος από τη δουλειά μου, ένιωσα ένα πονοκέφαλο, μου είπε ο γιατρός μαγνητική. Πήγα στη μαγνητική που είχα κάνει και πριν 2 χρόνια, στην ίδια. Γιατί είμαι περίεργος και ήθελα εκτό μαγνητικό τομογράφο. Είναι δικαίωμά μου ως ασθενής. Προφανώς. Πήγα λοιπόν στον ιδιώτη, όπου πριν από 2 χρόνια ήταν 0, και μου λέει υπάρχει και ένα αυτό από πάνω 70 ευρώ. Αυτό το ποδό από πάνω 70 ευρώ μπήκε φέτος. Δεν μπήκε πέρυσι, ούτε πρόπερσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από τη μία έχεις έναν πολίτη ο οποίος πηγαίνει στον ιδιώτη, τον οποίο τον χρυσώνει, βγάζει από την τσέπη του ενώ τα έχει πληρώσει, όπως είπες και εσύ, γιατί δεν είναι ο λόγος μου απέναντι στο δικό σου. Είναι μια πραγματικότητα. Κάθε μήνα ο εργοδότης σου δίνει ένα μισθό και αρχίζει και αφαιρεί ασφαλιστικές φορές, φορές υγείας, το να τ' άλλο. Για να πάρει τα καθαρά από τα μεικτά. Επιβαρύνει τους γιατρούς οι οποίοι, αν θέλουν το χαρτζιλίκι τους και αντέχουν και αυτό την παλεύουν, κάνουν και ένα απογευματινό ιατρείο στα δημόσια νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί να μην είναι αχάριστοι, ας πούμε, δεν θα μπουν και αυτοί στα βαρέα ανθυγιεινά, να μην μαζευτούμε όλοι εκεί. Και τελειώνει η κουβέντα και κοιμόμαστε και ξυπνάμε το άλλο πρωί με άλλα ζητήματα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το κομμάτι αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω πάλι στο Γιώργο Μουρούτη. Για την εικόνα της Βουλής, βέβαια, οφείλω να πω ότι σε κάποια στιγμή είδε το Κοινοβούλιο για ένα σοβαρό νομοσχέδιο. Μου έκανε εντύπωση και είπαμε και με την ομάδα της εκπομπής ότι να δείξουμε την εικόνα του άδειου Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ήταν μια εικόνα για ένα νομοσχέδιο σε επίπεδο συζήτηση αρχηγών κομμάτων. Είχε αυτή την εικόνα. Δεν είναι κανονική εικόνα αυτή. Μιλάμε επειδή επικρίναμε και τον κύριο Γεωργιάδη για την κοινοβουλευτική του συμπεριφορά, να το πω έτσι, βάλαμε ένα αστερίσκο. Αυτή είναι η χειρότερη κοινοβουλευτική συμπεριφορά που φαίνεται στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πω. Αμέσως και θα βάλω. Θέλω να σου βάλω 2-3 θέματα μαζί και θέλω το σχολείο σου. Σε σχέση με το πώς είδες εσύ αυτήν τη σύγκρουση, πλέον που φαίνεται να φεύγει από το Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εάν η πόλωση βγάζει προς τα έξω και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση πλέον. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε σήμερα, στυλίδευσε την εικόνα λέγοντας ότι βιάζεστε να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα η πόλωση ευνοεί και τα δύο κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί καλώς ή κακώς μπορεί ο Πρωθυπουργός πράγματι να επισήμανε ότι ακόμα δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά. Όμως ουσιαστικά είναι το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η εικόνα έχει να κάνει και με την γενικότερη εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τις εκλογές του 23. Και βλέπουμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο πολυδιασπασμένο, η πιο πολυδιασπασμένη Βουλή μετά τη μεταπολίτευση. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι ένα κόμμα διαλύθηκε εντελώς οι Σπαρτιάτες. Ένα άλλο κόμμα επί της ουσίας δεν υφίσταται, έχει σπάσει στα 3 που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κανονικό αρχηγό ακόμα και έχει 2-3 το περίμενε. Ένα άλλο κόμμα που τα άλλα μικρότερα κόμματα έχουν μια απώλεια βουλευτών και το ΠΑΣΟΚ έχει, αν δεν κάνω λάθος, κάποια απώλεια και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και το κόμμα του κυρίου Σαράκη. Άρα έχω την εντύπωση. Του κυρίου Βελόπουλου, με τον κύριο Σαράκη, συγγνώμη. Έχω την εντύπωση ότι είναι η μεγαλύτερη πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού. Άρα γι' αυτό παρατηρούμε και μια εικόνα μη συμμετοχής στις διαδικασίες της Βουλής και περισσότερο συμμετοχής στις παραδιαδικασίες, στην παραπολιτική, αν θέλετε, ζήμωση μεταξύ των βουλευτών. Από την άλλη, όμως, για να είμαστε δίκαιοι, είναι το πρώτο. Εγώ ξεκίνησα την προηγούμενη εισαγωγή μου λέγοντας ότι καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα, στην πολιτική πραγματικότητα.
μετά από πάρα πολύ καιρό, στο προσκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας είναι η συζήτηση ενός καυτού κοινωνικού θέματος που είναι προτεραιότητα, που είναι η υγεία. Εμένα μου έκανε θετική εντύπωση που έγινε σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, διότι συνήθως τα νομοσχέδια δεν συζητούνται, ορισμένα συζητούνται σε τέτοιο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και ο Πρωθυπουργός δίνει την αξία που αναλογεί στο ζήτημα της υγείας και θέλει να το εντάξει στις προτεραιότητές του. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, γιατί όταν ταυτίζεσαι με ένα ζήτημα, πρέπει να το πετυχαίνει κιόλα, να ανταποκρίνεται στο στόχο. Αν θα τα καταφέρει τώρα στην πράξη, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης και κατά την άποψή μου είναι το βασικότερο στοίχημα της κυβέρνησης. Όλες οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι το θέμα της υγείας το έχουν ως προτεραιότητα έναντι των άλλων ζητημάτων που πολιτικά μπορεί να απασχολούν την κυβέρνηση. Και από την άλλη, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο των αρχικών κομμάτων, ανταποκρίθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Άρα, παρά το γεγονός των εδράνων που ήταν κενά σε αρχηγούς μικρότερων κομμάτων, εγώ είμαι ικανοποιημένος για την αναβάθμιση του επίπεδου της Βουλής. Κυρίως όμως, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μία πόλωση, θα υπάρξει ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και μεταξύ Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία στρατηγική κίνηση και ταύτισε τον κύριο Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα τοξικό πρόσημο. Θα είναι δύσκολο, αν το καταφέρει στρατηγικά ο κ. Μητσοτάκης, να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι δύσκολο για τον κύριο Ανδρουλάκη να βγάλει από πάνω αυτό το στίγμα, γιατί δυστυχώς το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ και της αντισύριζα, αν θέλετε, όχι δεν θα έλεγα ρητορικής, προσλαμβάνουσας εντύπωσης της κοινωνίας, είναι τόσο ισχυρό το συνέστημα αυτό που θα κάνει μόνο κακό και ζημιά στο Ανδρουλάκη. Όντως υπάρχει εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός επιδίωξε, το είχε ξεκινήσει από πριν, είναι σαφές. Αποχωρώντας όταν ήταν ανέβη να μιλήσει ο κύριος Παπάς, επιδίωξε να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση, διότι η πλήρης απουσία αξιωματικής αντιπολίτευσης δημιουργεί και διαλυτικά φαινόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Φαινόμενα χαλαρότητας, δηλαδή όποιο αρχίζει, όταν χαλαρώνει τόσο πολύ το πράγμα, δεν είναι καλό για κανέναν πρωθυπουργό επικεφαλής κόμματος. Θέλει έναν αντίπαλο δεός για να μαζέψει και την δική του πλευρά. Και γι' αυτό ο κύριος Γεωργιάδης πήρε το όπλο του σήμερα, νομίζω, και ενίσχυσε αυτή την πόλωση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ίσως με τον λάθος τρόπο. Για να μην αδικούμε τους βουλευτές, πολλές φορές που λέμε ότι είναι άδειο η αίθουσα της Ολομέλειας, μπορεί παράλληλα να υπάρχουν άλλες επιτροπές και να πρέπει κάποιοι από αυτούς να είναι εκεί. Ναι, δεν είναι δηλαδή μόνο διαφορία. Δηλαδή τώρα αυτό που περιγράφεις σε σχέση με αυτήν την εικόνα είναι ότι ήταν σε παράλληλα. Είναι πάγια αυτή. Είναι πάγια. Επειδή τώρα έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια καλύπτοντας τις εργασίες. Δεν λέω ότι συμβαίνει μόνο τώρα. Είναι πάγια. Απλώς καλά θα κάνουμε και εμείς να αρχίσουμε να το στυλιτεύουμε αυτό, γιατί δεν είναι η εικόνα που αρμόζει. Έτσι, για να το λέμε. Αλλά θέλω, χάρη, να επιτρέψουμε και στον κύριο Βουλγαράκη να χαμογελάσει λίγο. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι γίνεται. Εγώ μια χαρά είμαι. Δεν υποθέτει. Απελευθερώνεστε τότε. Μια χαρά είμαι. Το παλιό ανέκδοτο, το κομμάτι-κομμάτι την κάνουμε. Έτσι. Εδώ τώρα εντάξει. Τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επίτρεψε ένα μόνο ένα πολύ μικρό. Έχει εξελίξει πάντως. Ναι, βέβαια. Ένα πολύ μικρό σχόλιο για τα προηγούμενα. Είναι μια τύπου επιστροφή στην κανονικότητα. Όταν βλέπουμε μετά από καιρό τίτλο «Σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ», είναι λίγο «Blast from the past», έτσι. Φαίνεται πόσο μεγάλοι είμαστε. Δηλαδή, ή φαίνεται πόσο μεγάλοι είναι λίγο μια επιστροφή στην κανονικότητα και στο λέω αυτό για να κάνω την εισαγωγή τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσιαστικά ο τίτλος «Σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ», που θα μπορούσε να είναι και 2009 και 1999, έτσι, αλλά έχουμε 2024. 1982. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην κανονικότητα του, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι σίγουρος ότι επιστρέφει στην κανονικότητα. Εγώ μάλλον θα νομίζω ότι πηγαίνει προς κάτι πολύ χειρότερο. Παγιδεύει. Ναι. Εννοείται στη διάλυση. Εκτός γιατί κάποτε πήρε. Αλλά καλαρίτης αυτό σημαίνει. Στη διάλυση. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα η σύγκρουση Νουδού ΠΑΣΟΚ που είναι κατά τη γνώμη μια επιστροφή στην συστημική κανονικότητα, σε πολλά εισαγωγικά βέβαια αυτό. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το τελευταίο κόμμα της μνημονιακής περίοδου, που έγινε και το μεγαλύτερο όμως κόμμα σε κάποιο σημείο, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει τον κύκλο του. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στον ιστορικό χρόνο, τι γίνεται? Μετά τη διάλυση όλων αυτών των μικρών και μεγαλύτερων κομμάτων που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά, έτσι, δεν επέζησε τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Από τη μνημονιακή δηλαδή περίοδο επέζησε ένα τραυματισμένο ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία υπό ειδικές συνθήκες που κράτησε δυνάμεις και το ΚΚΕ, έτσι. Και είχαμε και το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα κλείνει τον κύκλο του. Κλείνει τον κύκλο του. Το κόμμα Κασελάκη θα είναι η έκτη διάσπαση.
γιατί σ' αρέσουν τα στατιστικά και μ' αρέσουν και εμένα. Από το 2010 είναι η έκτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη ΔΙΜΑΡ, τη Λαϊκή Ενότητα, το ΜΕΡΑ25, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά. Τώρα είναι η έκτη. Τον κόσμο. Εντάξει. Είναι η ναι. Τον κόσμο, οκ. Okay. Είναι και πολλά άλλα μικρά σχήματα, αλλά. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα. Και θα, και θα σε τολμήσω και μια πρόβλεψη ότι εάν βγει πρόεδρος ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανό να έχουμε και άλλη μια διάσπαση στη συνέχεια. Τώρα, πού είμαστε σήμερα. Μα γι' αυτό ρωτώ και γι' αυτό ρωτούσα και χθες ότι ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει ότι με όποιον πρόεδρο θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν έχουν δηλώσει αν θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Πολάκη. Όχι απλά δεν έχουν δηλώσει αν θα παραμείνουν. Να μην εκλεγεί ο κύριος Πολάκης, μάλλον. Όχι απλά δεν έχουν δηλώσει αν θα παραμείνουν. Οι άλλοι μέχρι πρότινος ζητούσαν τη διαγραφή του κύριου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έκαναν κριτική στον Κασελάκη που δεν τολμάει να διαγράψει τον Πολάκη. Το οποίο βέβαια δεν το τόλμησε ούτε ο Τσίπρας, αλλά εντάξει, αυτό είναι τώρα μια άλλη συζήτηση. Έχουμε φύγει από τη διάσπαση του ατόμου, έχουν πέσει υποατομικά σωματεία. Τώρα που είμαστε, στην εξής κατάσταση. Έτσι, μετά τον τραγέλαφο του Σαββατοκύριακου, που νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή. Ξέρεις, εμένα τώρα δεν μου αρέσουν και οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή τα λέω λίγο γραφειρά, αλλά εδώ δεν γίνεται να μην κάνεις χαρακτηρισμούς. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο αξιοθρήνητο συνέδριο κόμματος στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία δεν έχει υπάρξει. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Δηλαδή, να έχεις ξυλώσει τον πρόεδρο του κόμματος, να μην τον αφήνεις να κατέβει υποψήφιος, να κάνεις εκλογές για συνέδρους και να μην φέρνεις το συνέδριο τους εκλεγμένους συνέδρους, αλλά να βάζεις δικούς σου, να αποκλείεις εκλεγμένους συνέδρους, να αποκλείεις ολόκληρες οργανώσεις, να μαζεύετε 2.000 κόσμους απ' έξω. Έχει έρθει όλες από την επαρχία, από το Αγρίνιο, από την Αλεξανδρούπολη. Να τους φάσεις από την πίσω πόρτα. Να τους έχεις 5-6-7 ώρες έξω στο δρόμο, χωρίς καν τουαλέτα ή ένα μπουκάλι νερό. Να έχεις face control και φουσκωτούς για να μπουν μέσα. Τώρα φλιαρώ λίγο, συγγνώμη. Για να συνθέτω όλο το σκηνικό. Έχεις κλείσει ένα μπουζουξίδικο ακατάλληλο για να κάνεις συνέδριο. Με αίθουσα VIP για αυτούς που είναι με τη διοικητική ομάδα που ελέγχει το ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που διαφωνούν μαζί σου τους έχεις σε άλλη αίθουσα με video wall. Που έχεις φουσκωτούς να ελέγχουν την είσοδο και να κάνουν ουσιαστικά face control, σαν να θέλουν να ελέγχουν ποιος θα μπει μέσα που τραγουδάει η Γεροβασίλη και ο Σπίριτζης, ας πούμε, στην κεντρική πίστα, που να μπαίνουν άλλοι από το τρίτο υπόγειο λέγοντας το σύνθημα Τσιριγότη ή, ξέρω εγώ, Δράμαλης, ενώ γίνεται ταυτόχρονα η σφαγή του Δράμαλη. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα είναι τόσο γελίο πραγματικά όσο ακούγεται. Ναι. Είναι τόσο γελίο και τόσο αξιοθρήνητο. Και τώρα έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα για να βάλουμε. Φάρηκες όμως το θέμα. Κράτησε όμως. Ναι. Ευχαριστώ. Άλλο μπορεί να γίνει και κομικός. Επειδή σε άφησα να το απολαύσεις όλη την περιγραφή για να τις απολαύσουμε. Ήταν εξαιρετικό. Θέλω να πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στην επόμενη μέρα. Να ξεκουραστεί και την θεατής. Ναι, για να πάμε στην επόμενη μέρα. Έτσι πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε και το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που εκτιμά ο Χάρης, με αυτά που έγιναν, που πολύ γλαφυρά τα περιέγραψε ο Χάρης. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι έχουμε αποχωρήσει μελών. Έτσι συνεχίζονται. Θέτω και το πάλι, το είπα και στην εισαγωγή μου, το ερώτημα που γνωρίζουμε όλοι μας είναι ποιος θα τραβήξει την πρίζα για την αλλαγή των κοινοβουλευτικών δεδομένων. Όχι ένας. Ναι, λέω ποιος θα είναι ο πρώτος, αυτό εννοώ. Ποιος είναι αυτός που θα τραβήξει. Μάλλον ομαδικό θα γίνει. Δεν θα χρεωθεί ένας. Μάλλον. Εδώ ήδη ακούγονται χαρακτηρισμοί από στάτες και όλο το υπόλοιπο κομμάτι και με το αίτημα της επιστροφής των εδρών στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με τη διαφορά βέβαια ότι όταν είχαμε πέρυσι τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς, τι συνέβη τότε. Εκεί αυτοί που έχασαν δεν αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα, πήραν τις έδρες υπομάλης και έφυγαν. Τώρα εδώ πέρα φεύγουν αυτοί που είχαν κερδίσει πέρσι σε επίπεδο εκλογικού σώματος, μελών ας το πούμε, και τους έδιωξαν φέτος σε επίπεδο οργάνων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Προφανώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει ουσιαστικά από αξιωματική αντιπολίτευση. Τυπικά στα χαρτιά είναι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση. Θα φύγουν σίγουρα ακόμη 3-4 βουλευτές, μπορεί και παραπάνω. Τώρα, το πότε θα φτιαχτεί μια κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος Κασελάκη, η οποία είναι
δεν είναι απίθανο να έχει και βουλευτές εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ας δώσουμε και ένα άλλο το πίπερο. Ναι. Μπορεί να μην είναι μόνο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα ενταχθούν σε μια ομάδα μπορεί Κασελάκη. Μπορεί να είναι και βουλευτές από άλλα κόμματα. Ή μπορεί να είναι ανεξάρτητοι βουλευτές που είχαν εκλεγεί με άλλα κόμματα. Εννοείς τον βουλευτή που εξελέγει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε ότι το βλέπει πολύ θετικά το κόμμα του κ. Κασελάκη. Τον άκουσα θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς. Αλλά τώρα να υποθέσω ότι. Υπάρχει άλλο ερώτημα από τους παραιτηθέντες. Σου ζητώ συγγνώμη, Γιώργο, από αυτούς που μάλλον έχουν αναξαρτοποιηθεί, το θέμα είναι αν θα πάνε όλοι στο κόμμα Κασελάκη. Νομίζω ότι, για να πούμε τώρα και στην ουσία, το κόμμα Κασελάκη αυτή τη στιγμή είναι κόμμα φαντασίας μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κόμμα Κασελάκη. Υπάρχει μία πρόθεση ψήφου που είπε ένας άνθρωπος στα γραφεία του Ταύρου ότι, παιδιά, αφού μας διώξανε και μας φέρονται έτσι, θα κάνω κόμμα, κίνημα κτλ. Αυτό από το τέλος του χρόνου, είπε σήμερα ο διευθυντής του γραφείου του. Και αυτό τώρα για να φτιάξεις κόμμα εξωκοινοβουλευτικό, με οργανώσεις όλη τη χώρα, θέλει χρήματα, θέλει κόσμο, θέλει εθελοντές, θέλει στελέχη, θέλει κόσμο που θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι πολλοί βουλευτές, όχι όλοι, κάποιοι βουλευτές περιμένουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν τις περιμένουμε μόνο εμείς για να σχολιάζουμε εδώ στα πάνελ. Περιμένουν και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Γιατί έχει σημασία, εάν παραδείγματος χάρη είναι άλλο πράγμα να έχεις μία δημοσκόπηση η οποία θα λέει εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ 4%, κόμμα Κασελάκη 6%, και είναι άλλο μία δημοσκόπηση που λέει ΣΥΡΙΖΑ 5% και κόμμα Κασελάκη 2%. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλα πολιτικά δεδομένα δημιουργεί το ένα, άλλο το άλλο. Και παίζει ρόλο και ένα κόμμα Κασελάκη που θα εκλέξει βουλευτές, τι έδρες θα έχει κτλ. Στις εκλογές που θα γίνουν, λέμε τώρα, σε 2,5 χρόνια. Αυτό, πριν φτάσουμε τώρα εκεί, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο επίσης δεν έχει φωτιστεί πάρα πολύ. Κάθε μέρα φεύγουν κατά δεκάδες. Δηλαδή σήμερα έχω δει σχεδόν 80 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Πέρα από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ λέω, δηλαδή, ουσιαστικά έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, πάρα πολλές οργανώσεις, ακόμη και στην Αλφα Αθήνας, ούτε καν Αττικής, έτσι, μέσα στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαλυθεί, δηλαδή παρετούνται τα 10 μέλη, παρετούνται τα 9, ας πούμε, εκ των οποίων ο συντονιστής και ο αναπληρωτής του. Δηλαδή θέλω να πω ότι αρχίζει να δημιουργείται και ένα πρόβλημα ομαλής διεξαγωγής των εκλογών για την ηγεσία. Αυτό δεν έχει φωτιστεί πάρα πολύ, διότι υπάρχουν νομοί και περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει τοπική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουν παραιτηθεί όλοι, τα έχουν βροντίξει, γιατί ήταν στον Κασελάκη. Ποιος θα κάνει τις εκλογές? Ναι. Δηλαδή δημιουργούνται και πρακτικά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Μαρία. Ναι, συγγνώμη, χρωστώ το λόγο στην κυρία. Συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Χάρης. Βέβαια, να πούμε ότι αυτοί που παρετούνται δεν σημαίνει ότι όλοι θα πάνε στο κόμμα Κασελάκη. Αυτό λέω. Παρετούνται αυτό, γιατί αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ σήμανε το τέλος της ισοκομματικής δημοκρατίας. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και γράφει ότι εγώ από το 1972 αγωνίζομαι στην αριστερά, υπήρξα στους αγώνες του Πολυτεχνείου και έρχεται σήμερα ο κύριος Παπάς να μου πει εμένα ότι εγώ είμαι τραμπούκος και πώς το λένε και αναρχικός και πώς τους χαρακτήρισε. Και τραμπιστής. Ναι, κάποιοι εξ αυτών δηλαδή δεν φεύγουν μόνο επειδή ταυτίζονται με τον κύριο Κασελάκη. Ναι, ναι, κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι ίσως τελικά ο κύριος Κασελάκης χρειαζόταν και αν δεν υπήρχε έπρεπε να τον είχαν φεύγει, γιατί έτσι αποκαλύφθηκε τι συνέβαινε, ποιοι ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει και η ευθύνη του κυρίου Τσίπρα. Πλέον ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από όλο αυτό που έχει γίνει χωρίς να λέει κάτι. Η αφωνία του κύριου Τσίπρα πρέπει να πάψει, γιατί θα του δημιουργήσει μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα, διότι τώρα όλοι πίσω από όλες αυτές τις συμπεριφορές βλέπουν τον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς. Mm-hmm. Είπε απελευθείτε με το παπύρο τούτο. Δεν είπα κάτι άλλο. Ναι, ναι. Και εδώ υπάρχει θέμα. Τώρα, το αν θα γίνει κόμμα κτλ. Είναι επίσης σοβαρό θέμα, διότι θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ακόμα και αν έχει. Για να πας να κάνεις με αξιώσεις, για να μπεις στη Βουλή και να πάρεις ένα καλό ποσοστό εκλογές, θες τουλάχιστον 500 ανθρώπους στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή 500 πρόθυμους να εκτεθούν και να τρέξουν να πάρουν έστω και ένα σταυρό ο καθένας. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Προφανώς όχι. Έλα, Λαμπρό. Μιλώντας με κάποιους από αυτούς που ήδη έχουν ανεξαρτοποιηθεί και προσανατολίζονται προς το κόμμα Κασελάκη, μου έλεγαν το εξής. Είναι σε συνεννοήσεις με άλλους και μάλιστα πριν γίνουν οι σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις που μου το είχαν πει ότι συζητούν με άλλους οι οποίοι σε πρώτη φάση θα φύγουν και θα είναι σε μια transit κατάσταση, γκρίζα ζώνη, δεν θα πάνε κατευθείαν στο κόμμα Κασελάκη. Εκτιμούν και αυτοί ότι δεν θα πάνε όλοι από όσους θα ανεξαρτητοποιηθούν στο κόμμα Κασελάκη απαραίτητα, καθώς όλοι θα περιμένουν μερικά πράγματα. Δηλαδή, ποιος θα εκλεγεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό.
Γιατί εκεί, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν δηλώσει τώρα ήδη πρόθεση ανεξαρτητοποίηση, δεν έχουν φύγει, περιμένουν να δουν ποιο θα εκλεγεί, γιατί μπορεί να του δώσει αυτό την αφορμή, το επιχείρημα θες, ότι εδώ υπάρχει μια συμβατότητα, δεν μπορώ να μείνω με τον Τάδε, με τον Φαραντούρη, τον Μπολάκη, τον ένα, τον άλλο, και να φύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αυτοί που έχουν δηλώσει θα πάνε στο κόμμα Κασελάκη, λένε ότι περιμένουμε να δούμε και το πλαίσιο. Υπάρχει ένα άλλο θέμα εδώ πέρα. Το κόμμα αυτό τι θα είναι. Θα είναι κεντρό, θα είναι αριστερό. Κρατούν μια επιφύλαξη. Σωστό είναι. Και λένε ότι θέλουμε να το συνδιαμορφώσουμε. Δηλαδή θα πάμε. Το καταστατικό, όλα αυτά. Δεν πρέπει να δηλαδή, μα ανακοινώσει και να πούμε εντάξει. Δηλαδή δεν πάμε οπουδήποτε. Θέλουμε να έχουμε λόγο στο τι θα είναι αυτό το πράγμα. Και εδώ πάει τώρα, έρχεται το άλλο θέμα. Συμφωνούν όλοι στο τι θα είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή όταν αρχίσει η συνδιαμόρφωση, καταλαβαίνει ότι. Και εδώ, επειδή θεωρούμε ότι είναι όλα πολιτικό τζόγο, όταν είσαι σοβαρό και υπεύθυνο βουλευτή. Δεν μπορείς να μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο. Ακριβώς αυτό. Εσύ έχει στείλει το ερώτημα για την χρηματοδότηση. Και έχουμε εκπαιδευτεί τα τελευταία 15 χρόνια. Για την χρηματοδότηση. Και πρέπει να κατεβάσει και προς τα κάτω το τι σημαίνει. Το ερώτημα που του ρώτησα για την χρηματοδότηση, τι γίνεται. Λέει, η απάντηση ήταν δεν έχουν εικόνα. Περιμένουμε ότι θα βάλει κάποια λεφτά ο Κασελάκη από τα δικά του. Αυτή ήταν η πρώτη απάντηση. Και θα συνδράουμε και εμείς. Τώρα ξέρουμε όλοι ότι με τη συνδρομή βουλευτών δεν γίνεται κόμμα. Έτσι δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει κόμμα. Άρα. Τίθεται ένα θέμα πόθεν. Ναι. Πάντως, το ένα κομμάτι είναι αυτό που αφορά στις επόμενες κινήσεις Κασελάκη. Κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, ποιος θα πάρει μαζί του και οτιδήποτε άλλο. Το άλλο είναι το κομμάτι που αφορά στον εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ. Με ό,τι και αυτό για να σημαίνει. Έτσι, με Πολάκη, με Φάμελο, με Φαραντούρη, με Γκλέτσο, δεν ξέρω. Αν μείνει ένα. Κάτι που σκέφτομαι, το οποίο μπορεί ξεκινώντας να φανεί άσχετο, αλλά ναι. Δεν είναι, αισθάνομαι. Έχει παίξει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες όλο το διαδίκτυο. Μιλάει για τον καταπληκτικό Ξαρχάκο, ο οποίος περπατούσε μέσα στη μαύρη νύχτα και είδε ένα μουσικό του δρόμου και πήγε, τον πλησίασε, τον αγκάλιασε. Ο τεράστιος Ξαρχάκος, σε αυτή την προχωρημένη ηλικία, γιατί δεν είναι μικρό παιδί, έτσι. Είναι ηλικιωμένος ο Ξαρχάκος, ένιωσε και αντιμετώπισε ως συνάδελφό του. Δεν λέω εγώ ως ίσως προς ίσως, ως συνάδελφό του έναν. Γιατί τραγουδούσε το τραγούδι του. Ναι, επειδή τραγούδι. Ναι, ακριβώς. Έπαιζε το τραγούδι του, τον αντιμετώπισε ως συνάδελφό του. Εδώ είναι το μέγεθος του ανθρώπου, του καταπληκτικού Ξαρχάκου που έχει πει δικαίωμα στην έπαρση, έχει μόνο η σημαία. Σε άλλη περίπτωση να μην τα θυμόμαστε τώρα. Το μέγεθος λείπει από τις προσωπικότητες αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ξαρχάκος, να το πω έτσι, λείπει από τις προσωπικότητες και από τα πρόσωπα που θέλουν να ηγηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ για να το πάνε την επόμενη μέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή ποιους έχουμε, αυτού που έμειναν. Έχουμε, ας πούμε, τον κύριο Φάμελο που θέλει να γίνει πρόεδρος και που θυμόμαστε, ας πούμε, τι έγινε όταν ο κύριος Κασελάκης του πήρε τη θέση για να το δώσει στον κύριο Παπά. Αλλά μια χαρά αυτή τη στιγμή δείχνουν να τα βρίσκουν στην ίδια αίθουσα. Έχουμε τον κύριο Πολάκη να βρίσκεται στην ίδια αίθουσα στα κεντρικά τη πίστα που έλεγε νωρίτερα ο Χάρης. Με την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ζητούσε από τον κύριο Κασελάκη όχι μισή διαγραφή Πολάκη, αλλά ολόκληρη διαγραφή Πολάκη και έβαζε ζήτημα όταν ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης που τον φάγανε ολόκληρο, να φάνε ολόκληρο τον Πολάκη επειδή τον είχαν φάει μισό. Πώς θα συμπορευτούν την επόμενη μέρα δεν ξέρω. Ο κύριος Γκλέτσος που σε ακούω γιατί σε παρακολουθώ τα βράδια, λες ας μην τον βάζουμε ως ίσο παίκτη, εγώ θα τον βάλω γιατί κατεβαίνει υποψήφιος. Έχει κάνει δηλώσεις για γυναίκες που πρέπει να φέρουμε για να ικανοποιούνται οι μετανάστες, ξέρω εγώ κτλ. Κανένα πρόβλημα. Λέει ότι είναι αντίθετος με τη συμφωνία των Πρεσπών που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ως σημαίο στο μεγάλο του επίτευγμα. Κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, και έχουμε συγνώμη, και τον κύριο... Δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά εδώ, επειδή κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο καθένας εξυπηρετεί κάτι. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι παράνομο, κάτι κάτω από το τραπέζι οτιδήποτε άλλο. Αλλά αναφέρθηκα στον κύριο Γκλέτσο, γιατί από τη μία πλευρά αποκλείεται ένας άνθρωπος που. Το λέω, το είπα και χθες. Ένας άνθρωπος που τον έφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον προώθησαν, τον έσπρωξαν πολιτικά. Για να τεθεί ως υποψήφιος ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκφράσει απόψεις οι οποίες όχι μόνο είναι αντίθετες με τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, αρχές και με τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα είναι. Εγώ για να σου πιάσω όλους τώρα, για να δούμε ας πούμε, την ανθρωπογεωγραφία όμως. Ναι. Έχουμε τον κύριο Φαραντούρη που μια χαρά εγώ, ας πούμε, επειδή είμαι και από την Κεφαλονιά, έχουμε κοινές ρίζες να το πάω πιο μαλακά. Αλλά αν θυμηθούμε την περίπτωση του κυρίου Δούκα, τι λέγαμε ότι βγήκε μόλις, όσοι ήθελαν να το ασκήσουν κριτική δηλαδή, βγήκε μόλις δήμαρχος, θέλει και άλλα αξιώματα. Εδώ είμαστε το ίδιο. Βγήκε μόλις ευρωβουλευτής, θες να γίνεις και πρόεδρος. Ή αν το πάμε με την περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη πιο πριν, ως ευρωβουλευτής λέγαμε δεν μπορεί να κρατάει δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας χάλη, δεν τα πήγαινε καλά, θα τα πάει ο κύριος Φαραντούρης. Έχουμε τον κύριο Κασελάκη από την άλλη, που τον διώξανε, δεν είναι δώρο της οικοθήκης και έφυγε. Έφυγε δύο λεπτά πριν τον διώξουν εντελώς, ο οποίος δεν είχε πάρει μυρωδιά όμως σε ποιο κόμμα ήταν ένα χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έφυγε πριν φτιάξει
τις συνθήκες για δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εκεί που όλοι λέγαμε έχει 8, έχει 9, έχει 10, έχει 12, δεν είχε τίποτα. Εγώ το κατάλαβα το Σάββατο που είχα τον Άρη Σπηλιωτόπουλο στο Earth News. Πες μου είπε στα ίσα ότι κάτσε να δούμε, γιατί και οι βουλευτές είναι περίεργη ιστορία. Θέλουν να δουν πρώτα να μετρήσουν αν τραβάει και αν τραβάει να πάνε. Και εγώ εκείνη την ώρα νόμιζα ότι είναι ένα σχήμα λεκτικό. Αλλά τελικά εκεί είμαστε τώρα. Και καθόμαστε, ας πούμε, και μετράμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας σαν ο κύριος Πέτρος Παπάς. Δεν θέλω να τον υποτιμήσω καθόλου, αλλά δεν τον ξέραμε μέχρι πριν από ένα χρόνο. Θα θελήσει να πάει με τον κύριο Κασελάκη ή αν θα δεχτεί να του ανοίξει την πόρτα ο κύριος Ανδρουλάκης επειδή είχαν βγάλει μια selfie. Τώρα όλο αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Ναι. Είναι πολύ λειψότερα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, τα θεμέλια για την επόμενη μέρα. Τσίρκο, τσίρκο, τσίρκο. Και εγώ μια μικρή παρατήρηση. Αλίμονο. Θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές, εν πάση περιπτώσει, που προέρχονται από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν πάει από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, δεν θα έχουν καμία τύχη στο μέλλον. Είτε παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πάνε σε άλλο κόμμα, είτε κάνουν άλλο κόμμα, είτε. Ελάχιστοι από αυτούς θα επιβιώσουν, κατά τη γνώμη μου, αν επιβιώσουν 2-3. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι τι θα συμβεί στη Βουλή, γιατί και να παραμείνουν και να πάνε κάπου αλλού και να κάνουν άλλα κόμματα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν πιστικά στην ελληνική κοινωνία για να ζητήσουν κάτι. Από την ώρα λοιπόν που δεν έχεις ένα αφήγημα, έστω κακό, δεν έχεις καμία πιθανότητα να προχωρήσεις στο μέλλον. Ναι. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, τι θα συμβεί σε αυτούς οι οποίοι αποτελούν τη βάση του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτούς που εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις κατά 7, 8, 6, 9% κτλ. Αυτοί λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, να το πούμε έτσι πολύ χοντρικά και μπακαλίστικα, δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι το αντισυστημικό κομμάτι που πάντα έχει αυτός ο χώρος, που θεωρώ εγώ ότι θα εκφραστεί κυρίως μέσα από αντισυστημικά επίσης κόμματα, όπως ας πούμε η Κωνσταντοπούλου ή ο Βαρουφάκης. Και το συστημικό κομμάτι, το οποίο πιθανολογώ ότι θα κατευθυνθεί περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, το ενδιαφέρον κομμάτι εκλογικά, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι αν θα πάει. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που τους βλέπω τώρα εγώ στην τηλεόραση πρώτη φορά, δεν τους είχα δει καθόλου πως ήξερα πως υπήρχαν. Mm-hmm. Οι οποίοι βγαίνουν γιατί λένε θα ψηφίσω τον Κασελάκη ή θα πάω στον άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι one-off. Είναι μια χρήση. Θα πάνε, mm-hmm. τέλος, μέχρι εκεί. Δεν πάνε κάτι, δεν κάνουν κάτι παραπάνω. Έχει βέβαια ένα ρεπορταζιακό ενδιαφέρον, ποιος θα ρίξει το αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όμως, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι διεργασίες που θα γίνουν στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα έχουν και ένα ενδιαφέρον για τις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Και πιστεύω εγώ ότι εκεί πλέον θα κριθεί το παιχνίδι. Θεωρώ ότι αυτό το πολιτικό κλίμα, το οποίο ορθώς από τον κύριο Καλαρίτη επισημάνθηκε στη Βουλή ότι βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν δεν υπάρχει αντίπαλος, χαλαρώνει τα πράγματα. Νομίζω ότι και υψηλή τόνη που επιδιώθηκαν από τον κύριο Ανδρουλάκη, σε πιο αφερβές επίπεδο, αλλά υψηλή τόνη, στην ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτός με την πλευρά του θέλει να δείξει ότι ξέρεις κάτι, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, δεν υπάρχει άλλος, εμείς είμαστε. Επομένως, κάντε τους λογαριασμούς σας. Mm-hmm. Άρα, αυτό που θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι αυτό. Να σημειώσω επίσης ότι εδώ είναι ολόκληρο συνέδριο της αριστεράς, με το Χαρίση και τα λοιπά. Δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Συνέπεσε με το συνέδριο. Δεν ξέρω τι συνέπεσε. Συνέπεσε ότι έγινε ένα συνέδριο ενός κόμματος, βγήκε ένας αρχηγός και δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Το άλλο είχε δράσει όμως. Το άλλο είχε δράσει. Πώς? Το άλλο είχε δράσει. Δεν ανάλαβε το θέμα. Είχε σπόρο. Όπως θα πω ο Ιωάννης. Το άλλο είναι όπως θα περιέγραψε. Η Νέα Αριστερά πήγε σε γήπεδο, άλλοι είχαν σπόρο και θέμα. Θέλω να πω. Υπάρχει και μία αντίφαση με τη Νέα Αριστερά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, χαρακτηρίζουν ως αποστάτες τα στελέχη που φεύγουν τώρα. Οι ίδιοι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζουν ως αποστάτες τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, τα οποία είχαν φύγει λίγο διάστημα πριν. Και αν τους καλέσεις να τους πεις. Αν κάνουμε εμείς κάτι, δεν είναι καλό. Όταν το κάνει άλλο. Ακριβώς. Άρα και υπάρχει και ένα ηθικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συμπεριφορές. Η ΜΕΝ είναι αρεστή και κάποτε συνοδοιπόροι, άρα πολιτικά νομιμοποιείται η όποια τους πράξη. Οι άλλοι όχι, διότι ήταν με τον προηγούμενο αρχηγό. Το δράμα θα είναι αν στις δημοσκοπήσεις
το μη υπάρχουν ακόμα Κασελάκη πάρει περισσότερα ποσοστά. Πάντως να κρατήσουμε και αυτό που είπε ο Χάρης. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο Χάρης, ότι είναι πολύ δύσκολες και οι εκλογές. Και υπάρχει πρακτικά ένα, το έβαλα εγώ. Πρακτικά, ναι. Και πέραν του πρακτικού υπάρχει και ένα μέτρο. Αν για παράδειγμα πάνε 30.000 να ψηφίσουν, ο νέος πρόεδρος θα έχει απειροελάχιστη νομιμοποίηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριοι και κυρία, που ήσασταν συμμετείχοντες στην εκπομπή. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αφού σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Στις 10 ακριβώς, να είστε όλοι σας καλά. Καλό βράδυ σε όλους.